Το λιμενάρχη λέω. Θα κρυφτεί αν το δύο Σαμαράς κάνες και ρετάει το διώξει. Πού σου λες. Περίμενε ρε. Έχουμε το καρνάγιο, δεν έχουμε εργάτε. Γιατί από τότε που μπήκαμε στο δημόσιο, στο 2010, σταμάτησαν οι προσλήψεις, έχουν φύγει 40 άτομα. Ναι, είμαστε στα ίσια στο. Έχουμε μείνει με έναν εργάτη. Βλέπετε μια μαγόνα εκεί εγκαταλειμμένη. Ποιο κάνει τώρα τη συντήρηση, ποιο κάνει τα. Κανένα. Οι απαντήσει τη διοίκηση είναι ότι θα φέρουμε εργολάβου. Ποιο δεν σα κάνει, ποιο σα κάνει τι μουραβιέ. Άμα δείτε από εκεί που είναι τώρα με τα πολλά χορτάρια. Το σκάφο αυτό είναι παροπλισμένο, το θέτω. Εδώ και 3 χρόνια. Ο Γερανός έχει να βγει έξω από το 2004. Είναι το βασικό. Τι λέτε, δεν ασχολούνται καθόλου με το αντικείμενο και έχουν κλείσει δύο ώρες. Είμαστε για να κλείσουμε. Και μάλιστα δεν είναι για κλείσουμε. Δεν έχει κατολιστήσεις όπως και παλιά. Είναι θέμα χρόνου. Στο παρόν δεν έχουν γίνει. Αλλά αν θα γίνουν εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να πάμε να το ανοίξουμε. Καταρχήν δεν μπορούμε. Ο Γερανός έχει βγει τελευταία φορά έξω για συντήρηση το 2004. Τα πρωτόκολλα είναι για κάθε 4 χρόνια να βγαίνει έξω. Αχ, φαίνεται είναι όλο κρυασμένο εδώ. Το ποντόνι και δεν λειτουργεί πλέον, δεν έχει πιστοποιητικά. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς, σαν τεχνική υπηρεσία, να πάμε να υποστηρίξουμε το κανάλι. Και όλα αυτά που δέχτηκε εδώ πέρα είναι κατεβημένα. Τα πάντα. Ξερόχορτα, τα παντού. Πήραμε φωτιά προχθές. Τα τέλη διελεύσεως δεν θέλουν τα έξοδα. Έχουμε και κέρδη. Τίποτα. Πήγανε, έκανε μείωση με το αρχικό κεφαλαίο και έδωσε τα κέρδη στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν κάνει τίποτα από σου. Όχι, δεν κάνει μια ερώτηση. Σου έχω ετοιμάσει ένα τρισέλιδο να σου δώσω μαζί και μία σελίδα για σήμερα στη συνέντευξη του Μαθήνης. Εδώ πέρα μόνο και μόνο για να κάνει τη συντήρηση. Με τα έσοδα 2 μηνών, α πούμε, μπορεί να κάνει συντήρηση για να βγάλει τα γράμματα έξω. Να πάει. Αυτή θα βουλιάξουν. Δεν υπάρχει business plan πουθενά. Ναι. Δεν υπάρχει κανονισμό προσωπικού. Δεν ξέρουν πόσα άτομα θέλουν, με τι ειδικότητε ή τίποτα. Αυτά είναι υπήρχαν μέχρι και τη στιγμή που ήταν ιδιωτική εταιρεία. Εγώ έχω 33 χρόνια μέσα. Είμαι από ιδιώτη στο δημόσιο και από το δημόσιο σε ιδιώτη 3 φορές. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό το πράγμα να μην υπάρχει δυνατότητα να πούμε ότι παίρνουμε 3 εργάτε για να.
εμπεσημένα έπρεπε να πεθεί και το μόνο μας. Φτάνουμε χαρτιά προς κάθε κατεύθυνση. Καλά. Μου λένε το σύντα αυτή. Ναι. Πριν 2,5 χρόνια. Όταν πέθανε, τέτοια βοήθεια ο Πόπ. Γι' αυτό ξεκίνησαμε. Επειδή είμαι εντεχνής, θα ξέρουμε, θα δείτε το σκάφος εκεί πέρα που δεν έχει κατασκευαστεί τώρα. Η μαούνα που έχουμε βγάλει εδώ, που ήταν ο πρόεδρος. Παιδί μου, πήγαινε εδώ, εδώ πέρα στο... Εδώ είναι στο... Στο Λουτράκι. Όχι, στο Λουτράκι. Έχει ένας γιατρός που σου κάνει την... Τον έλεγχο της σουδές φωτογραφία όλες τις τέτοιες, τις αρτηρίες. Ποιον θέλει να λέει, πρόεδρε. Στον εγκέφαλο της Κορίνθου, της του Λουτρακίου. Στον Κωνσταντόπουλο, εδώ πάνω. Είναι το καλύτερο που υπάρχει στην Ελλάδα, δεν υπάρχει καλύτερο. Ποιο σύγχρονο. Αν όχι το καλύτερο, το καλύτερο. Το καλύτερο, εδώ, εδώ στα γραφεία. Μπορείς στο Κωνσταντόπουλο να πάρει και ο Γιώργη τηλέφωνο. Να τον πάνε, να τον πάνε, να τον πάνε. Για τη σκηνή. Αυτό είναι το Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων. Εάν ξέρουν που υπάρχει. Αυτό εδώ είναι του Δήμου Λουτρακίου Αγίου Θεοδόρου. Αυτό είναι για καταθαρισμό. Ναι. Όχι, αγοράσεις πριν κάπως αφρόνια Δήμος Λουτρακίου Παραμόλου. Δεν ξέρουν που υπάρχει. Το έχουν ξεχάσει. Το έχουν ξεχάσει που υπάρχει. Από 85 νομίζω πρέπει να είναι εδώ. 84 κάτι τέτοιο. Αυτό είναι που παίρνει δυνάμω, ε. Όχι, μαζέμει σακούλες και δεν είναι. Τώρα πλέον είναι άκρη, έτσι, στη σκουριά σου, όποιο δεν έχει διάλυση. Εδώ είναι αποθήκη, δηλαδή, σκουριά. Εδώ έχουμε τις αντίες, βαζίνες, πετρελαιό, με ξερόχορτα, δεν υπάρχει ένας εργάτης. Ένας εργάτης δεν υπάρχει. Άμα θέλεις να διαλύσεις, σας πρόεδρε, μία έτσι. Αυτό το μηχανουργείο εδώ πέρα ήταν επί Γερμανών, ήταν αυτόνομο. Δηλαδή μπορούσε να συντηρήσει όλα τα σκάφη, εφόσον είχε τους τεχνίτες, χωρίς να αγοράσουν ειδικά. Ακόμα και χειτήρια, τα πάντα. Καμίνι στο βάθος, έτσι, τόρνους, φρέζες, πλάνες, τα πάντα. Εδώ σήμερα δεν υπάρχει κανένα. Υπάρχουν 2-3 άτομα, τα οποία απλώς είναι ένα μισό συνεργείο. Για τα απολύτως απαραίτητα. Πάμε για κλείσιμο δηλαδή. Δεν θα κλείσει βέβαια η Διόρυγα, θα κλείσει σαν επιχείρηση για να δοθεί με επιδότηση σε κάποιον. Αυτό έχουμε καταλάβει. Πάλι με επιδότηση δώσα. Τα βλέπεις στα χάλια μας. Είδα να στα περιγράφω και να τα βλέπεις από κοντά. Πάμε λίγο στο γραφείο να... Καλή συνεδρία. Καλημέρα και συνάδελφοι. Καλά. 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 Είναι πολύ περιεκτικό για σήμερα πράγματα. Ναι, ευχαριστώ. Ποια σε κάνει καλέ κλαμπ εδώ. Μου φέρνει ένα καλέ κλαμπ εδώ. Το προσωπικό πώς είναι στεριάζει τώρα και πώς είναι... Μισή περίπου. 40 στεριά, 40... Είμαστε 83 το σύνολο. Είναι τρεις υπηρεσίες. Είναι η κεντρική υπηρεσία, το λογιστήριο δηλαδή, η γραμματεία, η τεχνική υπηρεσία και η ναυτική υπηρεσία. 30 και κάτι είναι στεριανή, 30 και κάτι είναι ναυτική και οι υπόλοιποι είναι... 39, είμαστε ακριβώς, είμαστε 39. Πώς πληρώνονται. Να στα πω. Να στα πω. Λοιπόν, αυτό είναι παράνομο. Ένταξε το νέο μισθολόγιο από την αρχή, από 38-33 και μετά. Χωρίς καν να λάβουν υπόψη τους ότι έχουμε φυλάκια, ότι έχουμε. Με ασφάλιση όλα αυτά. Να κανονικά το ΝΑΤ βαστάει ό,τι πρέπει σύμφωνα με την εθνική συλλογική σύμβαση. Δεν εξετάζανε από πάνω 1.000 ευρώ. Για τόσο παίρνω, πρώτο μου κάνει 20.000 ευρώ. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά τόσο παίρνω. Την άφηση παίρνει 650 ευρώ. Το ΝΑΤ δεν εξετάζει, γνωρίζει πολύ καλά. 1000 ευρώ για να μην επιτρέψει τον Πρωθυπουργό. Ναι, με 30 χρόνια υπηρεσία τώρα, εντάξει, με 3 παιδιά κτλ. Φουλ από επιδόματα, δεν υπάρχει μορφή.
Το ΝΑΤ δεν εξετάζει εάν εγώ παίρνω 1000 ευρώ, αν παίρνω 10.000 και έχω συμφωνήσει με τον φροντιστή. Το ΝΑΤ σου λέει ότι είναι αυτό που θα του μηχανικό στην κατηγορία ανεκτοπλοεία. 472,96 τέλο. Αυτέ τι φορέ δικέ μου. Τι κάνει η εταιρεία. Δεν αποδίδει. Αποδίδει τις φορές στο ΝΑΤ, αλλά δεν κάνει τις κρατήσεις από τους εργαζόμενους όσο πρέπει να τις κάνει. Γιατί? Γιατί αν κάνει τους ΝΑΤ σωστά κρατήσεις, θα μηδενίσει το μισθό τους. Θα παίρνουν 250 ευρώ το μήνα. Απλά μαθηματικά από την τριγωνομετρία ούτε άλλη. Στον Καταγιάννη, καλά πήγατε στην πηγή. Πήγαμε στον Καταγιάννη, προσπάθησε όσο μπορούσε. Αυτό που έκανε ήταν να μας βοηθήσει όταν η ΜΕΚΑ έκανε την κατέθεση τροπολογία, να καταθέσει και μια τροπολογία για να σου ο βουλευτής Αυσιθίου, μιλώντας στον κ. Σαλάς. Από εκεί και πέρα είμαστε 30 μέρες απεργία. Λιώσαμε, πραγματικά λιώσαμε. Συνεργάζομαι στα δικαστήρια κάθε εβδομάδα για παράνομες καταπληκτικές. Ούτε ξέρω πόσες μηνύσεις έχω. Είμαστε σαν ούτε στην πάλη. Τα λέγαμε, δεν πήγα συνέχεια. Και δεν σε ενόχλησε, εντάξει. Ο πλήρωμα είναι περίπου. 1050. Ο αρχαιότερος, εντάξει. Ο αρχαιότερος. Αυτό είναι παράνομο. Εντελώς. Και έγινε ένα αυτοκατοίκημα. Καλύτερα να σας πω ότι ό,τι έχει σχέση με κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου, είτε αυτό αφορά παραλαβή καυσίμων, είτε αφορά κάποιο ατύχημα που μη γίνεται εδώ πέρα, ακολουθούμε κανονικά το μοντέλο. Τι σχέση για τους ναυτικούς όλου του πλανήτη, όχι μόνο τους Έλληνες. Είμαστε καθόλου ναυτικοί, στο ωράριο, στα πάντα, καθόλου ναυτικοί. Σχολεία και τώρα που μιλάμε, μπορεί να πάμε σχολείο. Αυτό ήταν και επίτηση. Αλλά όχι, όχι, κανένα πρόβλημα. Στο θέμα, στο κομμάτι οικονομικό, κανένα πρόβλημα. Ήταν διαφορετικά για σύμβαση εδώ πέρα, κανονικά. Και όσον αφορά τον νόμο, ήταν ναυτική. Καθόλου να φύγει. Να φανταστείτε, πρόεδρε, δεν παίρνουν τα ασφάλιστα. Δηλαδή, όταν αρρωστήσει κάποιο, είναι υποχρεωμένο να πληρώσει από τι τσέπε του και να έρθει εδώ στην εταιρεία και να πάρει το 80% από μια ιδιωτική ασφαλιστική. Ενώ παντού έχουν υποχρέωση όταν είναι ναυτολογημένο προσωπικό να τα πληρώνει η εταιρεία. Να μην βάζει και την τσέπη άλλο να πληρώσει 800 ευρώ. Να σου πούμε 5.000 ευρώ μισθό. Να σου πούμε δημόσιο νοσοκομείο. Να σου πω κάτι πολύ ουσιαστικό. Η διοίκηση αυτή τη στιγμή που υπάρχει, κατά την άποψή μου, είναι ο κεφαλήλο πρόεδρο τη διοίκηση και νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανένα αυτό. Είναι καταρχήν άσχετο με θάλασσα. Η μόνη σχέση του με νερό πρέπει να είναι στην πανέλα. Πραγματικά. Την πάμε το λέω. Εντάξει, το χωριό του είναι δύο πιθανέ στο χάρτη η θάλασσα. Λογικό να μην ξέρει, λογιστή είναι άνθρωπο, αριθμό βλέπει. Να σου δώσω κατάλαβε την πρώτη συνάντηση που κάναμε με τα σωματεία, τα είδε ξεχωριστά. Αυτό είναι κάτι που μα κίνησε την υποψία του να κάνει και εμένα και του Τάσου. Είδε ξεχωριστά τα δύο σωματεία. Να χωρίσουν δηλαδή του. Ναι, πάμε. Εδώ και πολλά χρόνια. Η πρώτη κουβέντα που μου είπε και που αφού συστηθήκαμε, τι είσαι, ξέρω εγώ ποιο είσαι, τι δουλειά κάνει εδώ πέρα, μου λέει να σε ενημερώσω, μου λέει ότι είμαι ένα από του 40 επιφανεί άντρε τη χώρα που μου πλησιάζει στα Υπουργεία για να μην γίνουμε Αργεντινή. Εγώ δεν μπόρεσα να πάω στο γελάο και εύκολα έσχομαι στα γελάο. Πραγματικά θα έσχομαι στα γελάο. Δεν μπόρεσα να πάω στο γελάο. Μου φάει δηλαδή το αντίο του αιώνα. Επίση έχει πει και ένα. Στην επόμενη συνάντηση έφυγα, αποχώρησα. Δεν κάτσα κάνει. Έχει πει ότι ο Ντανίλο Τρικού που συνέλαβε την ιδέα να ανοίξει το κανάλι και αυτό θα το διαφανεί. Δεν το ξέρουμε το διοικητικό συμβούλιο. Εντελώς τυχαία. Ένα πρωί ήρθε μια κοπέλα από το διοικητικό συμβούλιο, την οποία δεν ξέρω, έτυχαν δύο τόσο πριν στην Ελλάδα πρωί. Εμείς που είμαστε Βαρδιάνοι, πού να τους συναντήσουμε. Δεν ξέρουμε κανέναν το διοικητικό συμβούλιο. Πραγματικά κανέναν. Δεν υπάρχει προσώπηση από τον Λόγο Κορινθία. Το μόνο που κάνουμε είναι να τη διαφημίζουμε. Η πύλη τη Πελοποννήσου κτλ. Ο νόμος Κορινθίας πάντα εκπροσωπεί στο διοικητικό συμβούλιο. Πάντα και είχαμε και εκπρόσωπο εργαζομένων. Είχαμε δύο εκπρόσωπου εργαζομένων. Δεν γίνεται αυτό. Από πόσοι εργαζόμενοι είστε. 83 εργαζόμενοι. Από 220 που προέρχεται από τον Δεν έχετε εκπρόσωπο εργαζομένων. Όχι. Έχουμε ένα δεύτερο διοικητικό συμβούλιο το 10. Τέλειο του 10 και το 11. Όταν ήταν ιδιωτική εταιρεία, οπωσδήποτε δεν υπήρχε. Όχι, εντάξει, ήταν στο ιδιώτη. Αλλά μέχρι το 2001. Ήταν πάνω από 100 άτομα. Ναι. Μέχρι το 2001. Εδώ και ένα συγκεκριμένο θέμα. Εδώ και ένα συγκεκριμένο πράγμα. Υπήρχε μια μελέτη από μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία ήρθε έρευνα τώρα με ματέρα, τράβησε 5 φωτογραφίες και είπε τον Γιώργο μπορεί να δουλέψει 65 άτομα. Αυτό είναι το αν μπορεί να δουλέψει 65 άτομα, βλέπετε κατάσταση καθόλου κτλ. Ναι, είναι θέμα χρόνου. Εχθές το απόγευμα στο ελληνικό που είμαι, που θεωρώ ότι είναι απαρχίδα του, θεωρώ το καλύτερο, δεν ήξερα ποιο μαγαζί να μαζέψω. Πραγματικά. Για, φίλοι είναι εδώ, μα τα βάλετε μαζί. Πραγματικά δεν ήξερα ποιο μαγαζί να μαζέψω. Πάνε για πρώτε φορέ. Μαζί μα, όλοι μαζί. Η πλογή είναι μαζί. Μαζί μα. Πώ πληρώνει η πλογή. Για αυτή που εννοούμε στο λόγιο. Η πλογή. 1.300. 1.300. Με πάρτε. Μόνο εδώ. Ούτε στον ΝΟΡ, ούτε στον ΕΡΚΕΘΕ, από ό,τι ξέρουμε, έχουμε μιλήσει με τους συνδικαλιστές, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, πουθενά στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει ούτε. Όπου υπήρχε περίπτωση. Στους συνταξιούχους προηγούς που επαναφέρουμε σε προηγικές πίσω από Σαντορίνη, ας πούμε, πρέπει να πληρώνεται στους προηγούς, αυτός έχει τρεφτεί το απολείο. Σωστά. Δηλαδή, αν πάρει και το κοπανί στο απολείο. Οι δύο όρια θα έπρεπε να μην είναι καθόλου στα νιώμη στον Πέμπλε. Έχουμε χειριστεί τον κεντάβλη του Κερανού που ήταν απ' έξω, ο οποίος είναι τελειόφυτος δημοτικού, αλλά ο άνθρωπος έχει
πάρει τις άδειες όλες του μεγαλύτερου χειριστή σκαφοδρομικού, έτσι, και πληρώνεται σαν να είναι καθαρίστρια. Δηλαδή, επειδή έχει τελειώσει το δημοτικό, δεν το αναγνωρίζει τίποτα. Τις πιστοποιήσεις ανανεώνουν. Τις πιστοποιήσεις ανανεώνουν, αλλά δεν τους υπολογίζουν σαν κάποιο μορφή. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, να στην κάνω δεν ξέρετε την ειδικότητα. Το ίδιο πρόβλημα έχετε εσείς μαζί με την ΕΑΠ. Και πρέπει να κανονίζουμε μια συνάντηση. Έχουμε φτάσει μέχρι το Σταϊκούρα και μας κοιτάει. Και τα ΕΑΣ, ακούστε. Επειδή είναι εξειδικευμένο προσωπικό, δεν μπορεί να το ανεβάζει τον πλοηγό ή ακόμα και τον τεχνίτη ο οποίος χειρίζεται βαριά μηχανήματα. Στην ίδια μοίρα που βάζει τον εργαζόμενο στη ΔΕΗ. Και στη ΔΕΗ υπάρχει ξεχωριστή. Τώρα με την προσφορά ουσιαστικά το πρόβλημα είναι τη ΕΑΠ και το δικό σα. Πρέπει να βρείτε από κοινού το σωματείο. Όχι, από κοινού είναι γίνεται, δεν έχει να ξεχωρίσει. Εμεί καταθέσαμε τροπολογία για την ΕΑΠ και τα ελληνικά δικαστήματα. Δεν σα περιλάβω μέσα. Εγώ δεν το ξέρω. Το χειριζόμαστε πολύ για να δεν ακουμπιόμαστε. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι την άλλη εβδομάδα θα σα κάνω μια συνάντηση. Θα μιλήσω με τον πρόεδρο του σωματείου τη ΕΑΠ ώστε να κινηθείτε από κοντά γιατί έχετε ακριβώ το ίδιο θέμα. Και εδώ παίρνει παραβίαση και τη Ευρωπαϊκή Ομοθεσία. Και τη ελληνική και τη εντολή του ΝΑΤΟ στο πόλο. Δηλαδή, όποιον έχουμε μιλήσει, δεν μιλάει κανένα γιατί φοβάται ότι θα φύγει την άλλη ώρα. Και αύριο θα πάει. Και έχουν βολευτεί όλοι. Θα γίνει μια εντολή στη Σιδηρόνα, θα πάει στα δύο μέτρα και δεν περνάει από πολύ. Τίποτα, δεν περνάει από τώρα. Και δεν γίνεται και η συντήρηση αυτή που όταν ήταν ιδιωτική εταιρεία, το δημόσιο είχε ένα διοικητικό συμβούλιο που επέβλεπε τι σύμβασει παραχώρηση και θα έχει κυρώσει ο ιδιωτικό τομέα αν δεν έκανε τη συντήρηση κάθε Τρίτη. Ναι. Από τότε λοιπόν που περάσαμε στο δημόσιο, αντί να ενταθεί αυτή η κατάσταση. Τώρα δεν έχει περνάει, έχει διέλευση δηλαδή, Τρίτη, δεν την κλείνεται. Ναι, τίποτα. Σήμερα έχει να τώρα πέρασε ένα ακόμα. Οπότε έχει να κλείσει 14 μήνες. Αύριο το ίδιο. Έχει να κλείσει 14 μήνες. Αύριο έχει αποστάλει 18 η ώρα. Από τον Απρίλιο του 12. Έχει να μπει για να νόσο μας αφού πήγε τον Βάρος και να νόσο πολύ δεν καμία σύνδεση. Η εταιρεία έχει γύρω στα 4,5 εκατομμύρια. Θα πρέπει να σου δώσω ένα φάκελο τόσο. Και τα έξοδα δικά σας στο μισθωτό του. Τώρα δεν ούτε 1,5 εκατομμύρια. Ούτε 1,5 εκατομμύρια. Και τα υπόλοιπα χρήματα τα παίρνουμε. Με τα πάντα. Κατά την άποψή μας τα χρήματα αυτά σπαταλώνται σε δαπάνες οι οποίες είναι άσχετες με τα αντικείμενα της διόργασης. Έχει διωγγωθεί το γραφείο των αθητών, του Ιπποκράτους 88, που παλιά ήταν μόνο ένας γραμματέας να υποδειχθούν. Και τι κάνουν εκεί. Έχει λογιστήριο, φαντάζομαι. Εδώ πέρα έχουμε λογιστήριο μέσα στο οποίο λειτουργούν στο Ευρώπη και έχουν κάνει άλλο λογιστήριο με εξωτερικό σχολείο. Για να κάνουν τι. Δεν ξέρω, να χαλάσουν τα λεφτά. Από εκεί πέρα. Για να χαλάνε τα λεφτά τη Γεώργη. Κόβουν τιμολόγια. Βεβαίω. Αυτό που από εκεί. Ο προϊστάμενο. Πώ τι δηλαδή, όταν παίρνει το βαπόρι, το βαπόρι που κόβει από εδώ. Κατάστη πρόεδρε, όταν έγινε η καταγγελία τη σύμβαση από την ΑΕΔΗ προ τον ιδιώτη, μέσα σε ένα τρίμηνο, τετράμινο εξαφανιστήκαν περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ από την ηγετική επιστολή που έπεσε. Και τα έσοδα και το αποθεματικό που πήραμε στην Ελλάδα. Φτάσαμε μέχρι τον Αχιτζή. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Στην καλή θέση μα. Εδώ θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε ότι εμείς διωκόμαστε. Πραγματικά. Πραγματικά διωκόμαστε. Δηλαδή, έχουμε δημιουργήσει από ένα φάκελο 30-40 σελίδες ο καθένας. Πώς έγινε η αναστροφή τη Ελλάδα, σωστή, είπε αυτό εγώ. Όχι, κατήγγειλε το δημόσιο, κατήγγειλε τη σήμερα παραχώρηση λόγω ότι δεν έκανε τη συντήρηση υποτίθεται το ιδιώτη. Στη πράγματι δεν έκανε τη σωστή. Στη σωστά. Το ιδιώτη έκανε τη συντήρηση και το δημόσιο και δεν κάνει τη συντήρηση. Ο ιδιώτη έκανε πολύ περισσότερη συντήρηση από ό,τι κάνει το δημόσιο. Εσύ δεν σου έχει δικαιοσύνη. Έχουμε βάλει στο Ρακετζή μόνο για την βάση της εφορίας Γαλιθέα που είναι για τις ιδιωτικές νομικά προσπαθήματα. Δώσαμε μια κατάθεση εκεί πέρα. Εδώ πέρα όμως υπάρχει και θέμα απαξίωσης της περιουσίας του. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Το να δουλεύει συνεχώς με εργολάβους, να μην έχει καμία ευθύνη απέναντι στην εταιρεία. Να ξέρουν ότι εγκαταλείπουν τη συντήρηση και κάποια στιγμή θα δουλειάξουν. Και αυτό που θα πιάσουμε θα είμαστε και εμείς μας. Δεν ξέρετε τι έχουμε κάνει μέχρι ώρας. Έχουμε πάει σε όλους τους βουλευτές του νομού Κορυφθίας, έχουμε καλέσει το ΣΥΡΙΖΑ εδώ, ήρθε, πήρε τα έγγραφα αυτά που πήρατε κι εσείς σήμερα, έχουμε καλέσει τον Δήμαρχο Λουτρακίου και έχει έρθει εδώ σε Γενική Συνέλευση όλων των εργαζομένων, που έχουμε δώσει αυτά τα έγγραφα και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα που κάνει. Εγώ θα σας ζητήσω συνέντευξη που θα έχουμε στις 2:30. Να είστε και εσείς. Εμείς δεν το θέσουμε το θέμα. Θα το αναβάσουμε το θέμα, γιατί εδώ πέρα είναι και θέμα ασφάλειας, αλλά και θέμα πλέον να αποξύνσουμε τις περιουσίες του δημοσίου. Με κίνδυνο προς τους πελάτες, έτσι, γιατί τώρα αυτά κάπου θα χτυπήσουν πελάτες, θεωρητικά, να φτάσουν στην πράξη. Αν είστε μια ματιά στα κτίρια, τα πέφτουν, είναι διοκτησιακό. Να σα αναφέρω και ένα γεγονό που είναι προθεσμένο το Σάββατο. Το Σάββατο πρωί παραλίγο δύο οικογένειε αγκεγόντουσαν. Η μία ήταν δικιά μου. Γιατί? Γιατί πήραμε φωτιά. Όχι, εδώ ακριβώ απέναντι σε εγκαταστάσει που είναι και ο οικισμό.
Έπρεπε να γίνει εδώ και ένα χρόνο συζήτηση για να γίνει. Αλλά περισσότερο να διακοπεί. Αν την κλείσει αύριο, τόσο θα είναι τόσο βαριά ω προστάμενο στην έδρα, θα πάει κατηγορούμενο. Δεν μπορεί να φανταστεί το τι γίνεται εδώ πέρα. Καταρχά, είμαστε πόλεμοι. Είμαστε πόλεμοι. Το καταφέραμε τώρα και. Εντάξει. Εγώ ήθελα να πω και πέντε πράγματα για την παρουσία σα εδώ πέρα και ειδικά τη Μίκα που ασχοληθεί πολύ με τη Γιώργα και με τον Ομοχωριά. Πραγματικά δεν το λέω από καρδιά. Αλλά είναι τόσα πολλά τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί πάνω μα. Εγώ αρχίζω και αισθάνομαι και άνοχο δηλαδή. Λέω ότι μου στέλνουν εμεί. Το οποίο τρώμε ξύλο συνεχώ. Πραγματικά. Θα το κάνω το ελληνικό λαό να νομίζουμε ότι είμαστε καθαρά εμεί. Δεν ξέρω πώ θέλουμε εμεί τελικά. Εμεί λοιπόν το θέμα και θα το αναφέρουμε τώρα στη συμμετοχή και θα το κάνουμε ερώτηση. Θα κάνω και εγώ δήλωση. Κοιτάξτε, η πρώτη ερώτηση που έγινε εδώ πέρα όσον αφορά του ναυτικού έγινε πέρσι από. Εγώ νομίζω ότι αυτό που με γίνει είναι και μία παρέμβαση πλέον στο Ζεγλέν του Αριού Πάγου. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο. Πρέπει να πούμε ότι το πράγμα είναι ατυχημένο. Είναι θέμα χρόνου. Άλλο να γίνει από εσάς. Εμάς μας αντιμετωπίζουν και εσάς συνδικαλιστές που είμαστε εχθροί του τόπου για αυτούς θεωρητικά. Εντάξει. Μας αντιμετωπίζουν χώρια τις απειλές που δέχονται οι περισσότεροι υπάλληλοι και το βιασμό της συνείδησης καθημερινά. Προσπαθούν να λαδώσουν τους ανθρώπους, προσπαθούν να μας ξεφτυλίσουν και συνεχίζουν αυτό το πράγμα χωρίς να μπορεί να μιλήσει ο άλλος, γιατί υπάρχουν και υποχρεώσεις. Έχουμε υποχρεώσει που δεν μπορούμε να τα αποξηθούμε αυτή τη στιγμή. Μα έχουν εκλογεί στο νομικό σύστημα. Πραγματικά έχει δημιουργήσει ο σούπερ τη στρατό. Το πούλ. Ναι, αν θε. Κάνα στρατό δικό του, 10-15 δημιουργού και α πούμε έχουν διαπίσει στον κόσμο που βλέπετε κατάσταση ότι θα μπορούσε να είμαστε 70 τώρα. Οι αρμοδίε είναι από τη διεύθυνση, άμα θε. Αλλιώ να φύγει από εδώ. Από το ψηφλίκι του. Το τελευταίο κάμπι με ένα μεγαπόδιστο κάμπι. Γιατί καταντήσανε του τελευταίου μήνε να τα τρώνε μαζί. Εντάξει. Να τα τρώνε μαζί καταντήσανε. Αυτό λέω εγώ. Μαζί. Αγκαλιά είναι. Του τελευταίου 7-8 μήνες και οι τοπικοί φορείς, υπάρχουν άνθρωποι, τοπικοί φορείς που κοιτάνε να εκμεταλλευτούν αυτή τη στιγμή τη διόρυγα. Εντάξει, και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Πασό. Αυτό θα τελειώσει κάποια στιγμή. Εντάξει, θα μας βρουν όλους τους εργαζόμενους αντιμέτωπους. Και οι φορείς. Στην απεργία που κάνετε, κλείσατε το. Ναι, του αλλάξαμε τα πόδια στην απεργία. Πέσανε, φάγανε τα μούτρα του χοντρά γιατί δεν κάναμε πίσω ούτε βήμα. Βέβαια, μας έρασαν τα δικαστήρια. Εντάξει, το έχουμε ξαναπεράσει το 2001, το χειροπέδες τώρα. Λοιπόν, ευτυχώς, τουλάχιστον τα δικαστήρια βάσανε έτσι λίγο ισορροπίες, τουλάχιστον να μέσω καταστρέψουν το δικαίωμα στο έργο της απεργίας. Αυτοί παρακολουθούν και τις γυρωνίες και αυτοί και φέρνουν σε κέντρο και τη διόρυγα. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε και για στρατηγική σημασία. Στρατηγική σημασία, δεν είναι απλός κόμμος να φτιάξει. Για τους εκείνους τους πελάτες. Για τους εκείνους τους πελάτες. Αν χρειαστεί να περάσουν πολεμικά πλοία, θυμόμαστε σε μια περίοδο πολύ δύσκολη. Πρόεδρε, πέρασε από το λιμενάρχιο προηγουμένω. Πιστεύω ότι σου και πέντε πράγματα. Με το λιμενάρχη είμαστε γνωστοί και του μένουμε δίπλα. Θα σου πω το εξή. Το πρώτο λιμενάρχη ήταν. Το ξέρω. Το ξέρω. Το πιάνω. Το πιάνω. Πότε ήταν η παρουσία του Ιωαννίδη. Τέλο πάντων, σε μια απεργία τότε πήγαμε και οι δύο πρόεδροι των σωματείων μέσα και του ρωτήσαμε τι γίνεται. Αν έχει κάποια ενημέρωση, πώ κινείται σήμερα τη διόρυγα, γιατί πέναγαν κάτι κοντά και δεν πέναγαν οι βαπόροι, πέναγαν τα μικρά. Ναι, τι και τα μικρά θα περάσουμε. Και του κάνουμε την ερώτηση ότι έχει πάρει βεβαίωση από το κανάλι. Είναι εντάξει, έχει γίνει επιθεώρηση. Γιατί είναι καθημερινή η επιθεώρηση που πρέπει να γίνει στο κανάλι. Και οπτική. Ναι. Και μέσω του δίδα πρέπει να φύγει που το περνάμε κάτω. Δεν τόσο αν δούμε μια πέτρα να φύγει, πάμε. Οδοποιήσει. Έμεινε στη διάδα του. Δεν είναι όλο το κόλπο. Κάπω. Έχει δημιουργήσει ο Σούμπερ, μάλλον τώρα το ράκι του Σούμπερ και το Σούμπερ έχει κάνει το τάγμα του πόλεμου. Και το θέμα είναι ότι δεν γίνεται τίποτα. Και αν κάνουν επιθεώρηση, δεν μπορούν να σα δώσουν και κανονικά και απόκλου. Το ξέρω. Ένα κάποιο που έχει αντισυντήρηση δεν μπορεί να φύγει.
Εδώ έχουμε μαγιού πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά είναι όλα μαγιά. Όλα μαγιά. Στο λέω εγώ τώρα που γίνεται την πιστοποιητικά μαγιά. Έρχεται ο επιδοτητή και πώ να γίνει το σκάφο. Έχω πράξει το μερολόγιο, απλά στο φέρνω το μερολόγιο. Έχω πράξει το μερολόγιο ότι έγινε αλέτηση καθένα μισή αφημερών και το σκάφο θα φύγει. Έχετε όσο μαγιά που χρεώσει να ειδοποιήσει την επιθεώρηση πλοίων και να δει επιθεώρηση πλοίων. Έχουμε πάει στην επιθεώρηση πλοίων και μα έχει πει εμεί βλέπουμε το πήγαμε έξω. Τη στιγμή που έχει πήγαμε έξω, εντάξει. Ό,τι πείτε με ένα κύριο. Το θέμα είναι το πήγαμε έξω. Αν είναι αλέτηση το σκάφο, μια στιγμή. Το περιμενακείο πάλι, η μερική αρχή είναι. Το θέμα είναι να μην κάνει τη μερική αρχή την καταγγελία. Η μερική αρχή είναι. Σφυράει αδιάφορα. Όχι, μπορεί να έχει την πίεση από την. Έχει την πίεση. Αγνώρισε σήμερα τη ψεύση εργασία. Στην επιθεώρηση πλέον, στο κεντρικό λιμενακείο, στο Υπουργείο Υπουργικής Ασφαλείας, στον διευθυντή τη επιθεώρηση πλέον. Έχουμε κάνει μια καταγγελία στον διευθυντή ναυτική εργασία, στο ΛΟΙΖΕ. Άλλο αυτό. Ο οποίο έχει αναλάβει να το προωθήσει. Όντω το έχει προωθήσει, γιατί έχουν γίνει κάποια τηλέφωνα και μα έχουν ερωτήσει. Μου είπανε. Αν ισχύει ότι σε ανίποτο χρόνο θα κάνουν έφοδο. Τώρα, κατά πόσο ισχύει. Η έφοδο δεν γίνεται μετά από 10 χρόνια. Εντάξει, να παρακολουθήσουν τα πήγαμε έσχρον των πλοίων για να δουν αν γίνεται τότε ξέρω. Εδώ έχουμε σκάφη που είναι αραγμένα 10 μήνε. Ω πρώτο μηχανικό, και τα περιμένουμε. Λοιπόν. Εδώ τον πρόεδρο. Για να βγει φωτογραφία. Πέρα από αυτά, συζητάμε, βλέπουμε ότι έχουμε μεγάλο οικονομικό στο κόστος της ζωής. Δεν ξέρω, δηλαδή πρέπει να βρούμε μια δομή να πάμε μια παλιό. Οπότε βλέπω ότι δηλαδή ανάσχεση και το μέρος μέσα στο πραγματικό τομέα που είσαι να μιλήσει στην Ιταλία. Μόνο η πρωτογενή παραγωγή, εάν δεν αυξηθεί, αλλά δεν το μεμένο. Μόνο πρωτογενή παραγωγή. Και αυτό σημαίνει αγωγική παραγωγή, βιοκαλλιέργειες, έτσι. Η αγωγή για πέρα στους νους είναι αφιλία, δεν έχει πρόσφαση. Βιομηχανική παραγωγή να υπάρχει, δηλαδή πώς πρωτογενής παραγωγής. Δεν υπάρχει. Εδώ όμως δώσαμε όλα τα νέα παιδιά στην περιφέρεια.
Οι περισσότερες από τις εκτάσεις δεν είναι δολοφονίες. Δεν τα έχουν γίνει και μακεδονία, δεν τραγεί. Πολύ αργείται τώρα αυτό. Τώρα θα γυρίσουν. Εάν δεν γυρίσουμε, μιλάμε τώρα γενικά, δεν μιλάμε πέρα από την κάτω. Πώς παραγωγή να κάνουμε τα πολλά με τον κόσμο και τα τρελέ. Αυτό είναι η ενέργεια. Εάν πέσει η ενέργεια, από εκεί πέρα όλα θα μεταφορέψουν. Ότι θα πέσει και το πόσο και το πόσο που είναι. Για να σου πω κάτι, όταν αφήσεις μια να βουτάξεις την ενέργεια, φτάνεις στο τελικό καταναλωτή, ένα καλό ποτή. Αλλά το πρόβλημα είναι, φτάνει στο ράφι. Όταν, ας πούμε, εγώ, σου μιλάω ειλικρινά, εγώ ας πούμε κάνω και θεάλωση. Ξεκινάω από 2 ευρώ, μέχρι πάντα να πάει 2,70. Και πόσο πουλιά το που κάλυψα στο ράφι. Εγώ πιστεύω δεν έχω δει το ράφι, εγώ δεν έχω δει την ατομική επιχείρηση, δεν έχω δει και σταφέλη, δεν έχω δει κάτι. Από τους θα μπορούσε να κάνει ένα δεύτερο μοντάγο. Ένα πρόεδρο μας εδώ. Πάμε να πέσει όλοι. Δεν θέλουμε να την παλέψουμε, να τους παλέψουμε αυτούς. Λοιπόν, παιδιά, πλάνα πήρα, μην πάρω παλά.
να σας αναφέρω κάποια προβλήματα τα οποία χρονίζουν και τα οποία βιώνουν οι επιχειρήσεις του Ομού Ερυθρέας. Θέλω να σας πω ότι στο επιμελητήριο του Ερυθρέας ήταν εγγεγραμμένοι 10.753 επιχειρήσεις. Το τελευταίο χρόνο το προηγούμενο πάρα πολλά πολύ. Καταρχήν, κάνεις την ηλικία που μας πλέσεις.
κατά τη μετεδέλεια όλοι οι μισθοί θα πάνε στα 580. Θεωρούμε δηλαδή ότι ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος και εκεί είναι ότι η Ελλάδα σήμερα έχει αυτή την πολιτική κατάσταση που είναι να αγοράσει ο άλλος προϊόντα και τέτοια είναι που είναι κλεφτά, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν δεν έχει ισόρροπο, απλώ θα έχει αγοράσει. Κάθε μέρα που έρχονται τα μαγαζιά, είτε εδώ είτε στο Λουκάκι, κάθε μέρα έρχεται ο πολιτικός και μας λέει ότι υπάρχει, θα γίνει ανάκαμψη, ότι θα αλλάξει, λέει η ρότα. Πώς θα γίνουν όλα αυτά, γιατί εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Πώς θα γίνουν αυτά από τη στιγμή που η ένταση μεγαλώνει, συνεχίζει να υπάρχει. Αν θα κλείσει αυτή τη χρονιά με 4,5%, 5%, πώς θα γίνει να αλλάξει η ρότα όταν θα κλείσουν περισσότερα μαγαζιά, όταν θα κλείσουν ακόμα ανέκδοτα. Όταν θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό ο φαύλος κύκλος που υπάρχει μέχρι σήμερα, πώς θα έρθει η ανάπτυξη, πώς θα έρθουν οι θέσεις εργασίας αυτές που ευελπιστούν. Thank you.
αυτά, αλλά πάντως είναι πάρα πολλά. Πρέπει να αναδείξουμε την υγεία στην περιοχή μας. Είμαστε τεράστια της αυτοματισμών, αλλά και πολύ μακριά από την υγεία. Γιατί αν δείτε τα αυτοκίνητα που μπορούν να χρησιμοποιούν για αυτήν την αγορά, είναι μια πολύ καλή αυτοματισμή.
στην μοίρα μιας Ευρώπης με την οποία θα συμφωνήσει. Η κατάσταση που έχει κυριαρχεί εκ των στην επιβολή μιας Ευρώπης, μιας υπερδύναμης της γερμανικής υπερδύναμης, όπου ουσιαστικά θα υπάρχει και η κατάσταση να μην υπερδυτεί κυριαρχία και της περιουσίας του ελληνικού πολιτικού πολιτικού. Έτσι ακριβώς που γεννηθήκαμε, έχουμε ανάγκη και συναντηθήκαμε άνθρωποι από τον δημοτικού πολιτικού χώρου. Άλλοι από τον χώρο της κεντροδεξιάς, που αρνηθήκαμε να σκούσουμε το μνημόνιο 2, κάνοντας αυτό το οποίο κάναμε στο μνημόνιο 1, άλλοι πρώτα από το Πατριωτικό Πασό, από το Πασό εκείνο που ήρθε στον Ανδρέα Πανδρέα όταν έλεγε η Ελλάδα μην τους Έλληνες, και όχι στο Πατριωτικό Συνήθι, που έλεγε τη σημαία στα Έλληνες, δεν θα έλεγε τα Έλληνες, άλλοι που έλεγε το χώρο της Πατριωτικής Αρχικάς, που ήταν το μισό μέτωπο εθνικό, ένα μέτωπο να ενώνει τους Έλληνες, ένα μέτωπο που θα μπορέσει να κρατήσει το μία συνταγή στην επίλυση της κοινωνικής διαδικασίας. Δεν μπορούσα λοιπόν να είμαι εδώ για την διάρκεια του κοινωνικού περίοδου. Γι' αυτόν τον λόγο ξεκινάμε περίοδο που είναι το εθνικό συμβούλιο του Αποχώρητο. Και δυστυχώς μου θα είναι πολύ πιο συχνά εδώ κοντά, γιατί είναι αλήθεια αυτό που είναι το προβλήμα του Πρωθυπουργού. Ότι όλοι θεωρούν ότι η χώρα του είναι μέσα στην Αθήνα, άρα είναι πολύ κοντά, αλλά τελικά είναι πολύ μακριά. Γιατί το ίδιο κοντά είναι οι παραμετώριες που όλοι στρέφουν το βλέμμα μας, είναι όμως η περιφέρεια η οποία είναι καταλληλή. Ξεκινάμε από το πνευματικό και τον εμπορικό κόσμο. Γιατί θεωρούμε ότι οι πρώτοι οι οποίοι δέχτηκαν και δέχονται την εκτίμηση από την πολιτική αυτή που επιβάλλει τώρα, και δεν είναι μια τυχαία πολιτική. Δεν είναι μια πολιτική η οποία είναι μια προσχεδιασμένη πολιτική στην οποία περιγράφουν ακριβώς τι έχουν να κάνουν. Εάν κανείς διαβάσει τα μνημόνια, όπως και αν διαβάσει τις δύο επιστολές τις οποίες υπέγραψε ο Πρωθυπουργός Δεσμεύων Σαμαράς και ο πρόεδρος του Παζό, Βαγγέλης Βενιζέλος προεκλογικά προς την πρόεδρο που δεσμεύαν τα κόμματά τους ανεξάρτητα του δεύτερου εκλογών, θα δει ότι αυτό το οποίο σημαίνει στον εμπορικό κόσμο να το εργαζόμενο είναι το διαγεγραμμένο. Και αυτό που θα συμβεί με το ίδιο, εάν δεν το σταματήσουν, εάν δεν αντιδράσουν, και δεν φτάνει μόνο, μετά είναι μόνο το κάνει. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι θέμα όλων μας. Είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι άνεργοι, είτε είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι φοιτητές, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι στρατιωτικοί, είτε είναι αστυνομικοί, είτε είναι πολίτες, οι οποίοι τώρα ξεκινούν τη ζωή τους. Θύματα είμαστε όλοι. Ο σκοπός της νέας τάξης παραμάτων που περιγράφεται είναι η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης. Τι σημαίνει εσωτερική υποτίμηση? Εσωτερική υποτίμηση σημαίνει ότι θα πρέπει με βίαιο τρόπο, με πολιτικά μέσα, με βίαιο τρόπο να πέσουν οι μισθοί και οι συντάξεις, όπως το περιγράφουν μέσα στα μνημόνια, κάτω από τα επίπεδα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Νότια Ευρώπη, συγκεκριμένα στην Πορτογαλία, κάτω από 350 ευρώ. Και αυτό το έχει υπογράψει και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Σημαίνει ότι θα πρέπει να πάψει να υπάρχει ιδιωτική ιδιοκτησία. Δεν ανέχονται το κεραμίδι του Έλληνα. Πρέπει να πάψει να υπάρχει πρωτογενής παραγωγή, αγροτική παραγωγή. Δεν ανέχονται να μπορεί μια χώρα να αντισταθεί στη νέα τάξη πραγμάτων και στην παγκοσμιοποίηση, στην αρχή μέσω της ευρωπαϊκής ενοποίησης με την κατάρρευση των εθνών κρατών, όταν μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Γιατί η Ελλάδα μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Χτυπάει λοιπόν και την πρωτογενή παραγωγή. Χτυπάει τον αγροτικό κόσμο. Δεν τυχαίο ότι περνάνε τα μέτρα της φορολόγησης των αγροτεμαχίων και την ίδια στιγμή πέρα τον νέο διατροφικό κώδικα. Νέο διατροφικό κώδικα που απαγορεύει να σφύγουμε. Αν βάλει στο παράθυρο κάποιο δύο ντομάτες αυτή τη στιγμή στο κήπο, θα συλληφθεί. Βάσει νομοθεσία που περάσει. Σε λίγο έλεγχο που θα ελέγχει τα νερά. Ήδη αρχίσαν να δημιουργούν φορέα υδάτων. Το ίδιο συμβαίνει με τις ειδικές επιχειρήσεις. Δεν θέλουν να υπάρχουν μαγαζιά. Τα μαγαζιά πρέπει να κλείσουν. Πρέπει βάσει τη πολιτική που εξασκούν
οι καταναλωτές που ψωνίζουν από το Lidl. Να δημιουργούν τεράστια Lidl στις εισόδους των πόλεων, όπου εκεί θα τρώνε άλογο, υποχρεωτικά. Θα δημιουργήσουν μόλ τα οποία θα τσακίσουν την μικρομεσαία επιχείρηση και το κατάστημα, ρίχνοντας τις τιμές σε επίπεδα Κίνας. Και αφού κλείσουν όλα τα καταστήματα, είτε είναι τροφίμων, είτε είναι αίτησης, είτε είναι υπόθεσης, είτε είναι παροχής υπηρεσιών, εν συνεχεία θα ελέγχουν. Ο λόγος της βαριάς φορολόγησης των χαρατσιών δεν είναι να πληρώσουμε τα χαράτσια ώστε να εισπράξει το κράτος και να λειτουργήσει το κράτος. Ο σκοπός της βαριάς φορολόγησης είναι να μην μπορεί να πληρώσει ο πολίτης. Να φτάσει στο σημείο να μην μπορεί να πληρώσει το χαράτσι, μέχρι να περάσουμε την υποχρέωση του φορολογούμενου προς το κράτος, στις κρατικές εταιρείες, δηλαδή στις τράπεζες. Και όπου εκεί, με το αρνητικό δίκαιο, θα δημευθούν οι περιουσίες του πολίτη, ιδιώτη, ιδιοκτήτη. Είτε αυτό είναι χωράφι, είτε είναι μικρομεσαία επιχείρηση, είτε είναι διανέλευμα, είτε είναι. Η κατάρρευση λοιπόν με τη βαριά φορολογία της δυνατότητας να υπάρχει ιδιωτική περιουσία. Εάν κάποιοι αυτή τη στιγμή μπορούν ακόμα και πληρώνουν, από εδώ, τους λέω από την Ελκύπη, ότι ο σκοπός είναι να μην μπορεί κανένα να πληρώσει. Και τότε θα περάσουν όλοι οι περιουσίες και τη δημόσια μέσω των εισπρακτικών εταιριών στους τραπεζίτες. Σε αυτούς, οι οποίοι πήραν μέχρι σήμερα 350 δισεκατομμύρια ευρώ ανακεφαλαιοποίησης, για να σώσουμε, δείτε, 160 δισεκατομμύρια καταθέσεις. Προσέξτε τα νούμερα, σημειώστε τα νούμερα. Δώσαμε ανακεφαλαιοποίηση 350 δις για να σώσουμε 160 δισεκατομμύρια καταθέσεις. Πού είναι τα 200? Τα 200 είναι συμφορολογικούς παραδείσους. Γιατί είναι χαρτιά τα 350 δις των εγγύησεων. Γι' αυτό δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά. Θα στεγνώσουμε εντελώς την αγορά. Δεν θα υπάρχει και δεν κυκλοφορεί ευρώ. Τα ευρώ κυκλοφορούν με 20% εκατομμύρια σε μετρητά. Και οι εγγυημένες καταθέσεις στις τράπεζες με 100.000 ευρώ είναι 120.000. Σκοπός του λοιπόν είναι λοιπόν η φορολογική επίθεση με όλους τους τρόπους και τελικά η κατάσταση. Το ίδιο συμβαίνει με το ΕΣΠΑ. Αν δείτε αυτή τη στιγμή το ΕΣΠΑ που διαπραγματεύεται το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ το απορροπούν κάποιοι εξολημένοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, όπως ο οργανισμός του δημοσιογραφικού Λαβράκη, προκειμένου να υπηρετούν τη συγκυβέρνηση και την εξωτερική τρόικα για να ενεργούν στους πολίτες όπως προβλέπει το δόγμα του ΣΟΒ. Για να μην αντιλά κανείς μας δηλαδή. Το ΕΣΠΑ το μεταφέρουν στο πρόγραμμα ΕΕΣ, όπου οι γερμανικές εταιρείες θα πάρουν τα τελειωμένα φωτοβολταϊκά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα μετακινησμένα στη Γερμανία, θα τα φέρουν εδώ, θα μετατρέψουν τα καλλιεργήσιμη γη και τα χωράνια που φορολογούν και θα τα καταλήξει ο κόσμος σε ηλιακά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα, όπου η ενέργεια θα βγαίνει και στη Γερμανία. Πόσο θα μπορούσε αυτό το ΕΣΠΑ? Πάνω από το 60% του ΕΣΠΑ το οποίο εκδίδουν. Παίρνουν τη μία τσέπη και βάζουν την άλλη. Το ίδιο κάνανε για να ελέγξουν την πολιτική ζωή του τόπου. Διότι μέσω των πακέτων τελών και των πακέτων βοηθείας τόσα χρόνια, κάνανε κοαλισβερίσει με τις κυβερνήσεις, προκειμένου να πάρουν σε ένα αντάλλαγμα, παραδείγματος χάρη, αμυντικά προγράμματα. Έδιναν το έστω από την ενεργειά και η Ελλάδα παράγει την υποβρύχια που γίνουν. Από τα υποβρύχια που γίνανε πληρώναν τους πολιτικούς όλων των πλευρών, τους οποίους φωτογραφήκαν και με τη γίδα στην πλάτη. Και τώρα, αφού τους έχουν με τη γίδα στην πλάτη, βάζουν στη φυλακή δύο, έναν τον Τζαβατζόπουλο και έναν τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, για να πούμε στους άλλους, ακούστε να δείτε, ή θα εκτελείτε αυτό που σας διατάξουμε, ή θα φάτε κι εσείς ισόβια. Και έτσι τους εκλοπίζουν. Εδώ λοιπόν, ο σκοπός είναι η διάλυση του εμπορικού κόσμου, της δημοσίας επιχείρησης, για να υπάρξει αντίδραση. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται να πιστέψουμε όλοι και να καταλάβουμε τι θα συμβαίνει. Λύση. Γιατί δεν αρκεί μόνο να λέμε ότι πρέπει να αντιδράσουμε, πρέπει να αντιδράσουμε. Ποια είναι η λύση? Η λύση δεν είναι δύσκολη.
Η λύση είναι αυτή που όλοι καταλαβαίνουν και πλέον λέμε όλοι. Η λύση είναι χαμηλή φορολογία. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε ένα παράδεισο που λέγεται Ελλάδα. Στην Ελλάδα το φυσικό πρόσωπο φορολογείται με 45%. Οι επιχειρήσεις που μετακόμισαν στους δημιουργηθέντες φορολογικούς παραδείσους γύρω από τη χώρα. Αλβανία, 10% φορολογία. Βουλγαρία, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σκόπια, Τουρκία. Και αφού πήραν τις έδρες των επιχειρήσεων και φύγαν όλοι προς τα έξω, δεν έκανε ηλίκιος να πληρώσει 45% χώρο όταν πληρώσει 10. Τελικά προχωρήσαμε ουσιαστικά στην ερήμωση της χώρας. Εμείς λοιπόν λέμε με το παραλαμβάνουμε την κυβέρνηση. Δεν έχουμε ανάγκη τα λεφτά τους. Δεν έχουμε ανάγκη να δικαιολογήσουμε. Δεν πάρουμε τίποτα. Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου και διαγραφή του χρέους. Διαγραφή του επονίδης του χρέους που δημιουργήθηκε με τοκογλυφικά επιτόκια 6 φορές πάνω από αυτά που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Δεύτερο, φορολόγηση στο 10%. Πλαφόν φορολογίας για όλους 10%. Όποιος όμως φοροδιαφεύγει θα δημεύει την περιουσία του και δεν έχει δικαίωμα πλέον στο επιχειρήν. Δεν γίνεται να μιλάμε για ανάπτυξη με φόρους 45%. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη όταν ένας νέος επαγγελματίας για να πάει μπροστά θα πρέπει να πληρώσει χαράτσι από την χαρατσιόν. Υποδομές. Και από εδώ μιλάω, από την κόρη του. Οι υποδομές θα πρέπει να είναι τέτοιες οι οποίες θα βοηθήσουν την ανάπτυξη. Δεν έχει γίνει καμία ανάπτυξη. Το μόνο που γίνεται είναι να κλείνουν τις υποδομές. Κλειστές οι εθνικές οδοί, ώστε να μην δουλέψει κανείς. Πέρασα από τον ιστμό τώρα, πηγαίνοντας προς τη Διόρυγα, για να ρωτήσω τους εργαζόμενους που θα μιλήσω στην προσέλευσή μου για τη Διόρυγα, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Και είδα αυτά τα μαγαζιά, τα οποία ήταν πάνω στον ιστμό, σαν μια έρημη υποβαρισμένη πόλη. Αντίστροφη λοιπόν ανάπτυξη. Το ίδιο σημαίνει με το κέντρο της Κορίνθου. Άλλοι λένε ότι τους τόσο περισσότερους, άλλοι λένε ότι λάθος. Έγινε ένα προγραμματισμό. Πόσο γράμμα θα κάνουν όλα αυτά. Τυχαία. Και τώρα ανοίγει το μόρ. Το οποίο μόρ θα χτυπήσει το σύνολο των καταστημάτων της Κορίνθου. Και της Πελοποννήσου. Διότι ο άλλος θα έρχεται να πάει στην Τρίπολη από την Αθήνα, θα σταματάει στον όρο και ψωνίζει. Κλείσαν όλα. Ποιο το αποτέλεσμα, όλοι οι εργάτες με 340 ευρώ και ανασφάλιστοι. Και επιδοτούμενοι ανασφάλιστοι. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Το προβλέπουν στα μνημόνια τους. Εκεί πάμε. Και συνταξιούχοι με 300 ευρώ. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Απάντηση σε αυτό. Υποδομές. Το λιμάνι πρέπει να ανοίξει τη σχολή. Το λιμάνι πρέπει να γίνει και κέντρο κρουαζιέρα, αλλά και να συνδέσει τουριστικά θα πρέπει να μπορεί να κάνει το προαστιακό ο τουρίστης από την Αθήνα να πηγαίνει να βλέπει τον ομό της Κορίνθου, την επίδαυρο και συνεχεία να μπορεί να πηγαίνει να κάνει τρεφούς και να γυρίσει πίσω το προαστιακό. Ανταλλαγή προϊόντων. Αγροτική πολιτική η οποία θα συνδυαστεί με τον τουρισμό. Δεν μπορεί η Νεμαία, η Κόρυδος να έχουν τη Σουλτανίνα, να έχουν το Αγιοργήτικο, να έχουν προϊόντα προστατευμένες προγραμματικές προέλευσης και να μην τα έχουν. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή αυτά τα προϊόντα που έχουν την αρχαιότητα να αποτελούν τον κύριο κορμό που θα φέρουν τους τουρίστες την ανάπτυξη στον νομό της Κορίνθου. Πρέπει να κάνουμε δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα εάν όλοι μαζί δεν αναφέρουν. Και ο κίνδυνος είναι, και το λέω εδώ στην κόρη γιατί το φαινόμενο είναι πάρα πολύ επιθέμα, ο κίνδυνος είναι ο διχασμός των Ελλήνων. Τα φαινόμενα του νεοναζισμού δεν είναι φαινόμενα τυχαία. Τα δημιουργήσαμε. Η Χρυσή Αυγή είναι δημιούργημα της συγκυβέρνησης και της Τρόικας. Κάναμε υπουργούς πρώην ναζιστές και καθοδηγητές της Χρυσής Αυγής, απενεχοποιώντας τον ναζισμό που έσπασε τους παρελάτες μας. Σε μια χώρα που έχει νεκρούς και ταινία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, δεν μπορεί να υπάρχει σβάστικα. Τους επιδοτήσαμε
και τους κάνανε μία δύναμη που θα είναι ο κακός έναντι στον καλό. Και ο καλός είναι η Τρόικα, η πολιτική της Τρόικας. Στην άλλη μεριά ο ναζισμός. Όχι. Δεν είναι η λύση ή ναζισμός ή Τρόικα. Υπάρχει στη μέση ο δημοκρατικός και πατριωτικός χώρος. Και εμείς οι ανεξάρτητοι έχουμε την κίνδυνο που είμαστε και αυτό θα προασπίσουμε. Δεν θα πάρουν τους έντονους. Ζήσατε οι πατεράδες μας στον εμφύλιο. Δεν θα ζήσουν και τα παιδιά μας στον εμφύλιο. Θα ενωθούμε όλοι μαζί οι Έλληνες και θα αντισταθούμε στους εχθρούς μας. Δεν θα σφαγιαστούμε μεταξύ μας. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να το περάσουμε στην κοινωνία. Εδώ τουλάχιστον τους χωρίζουν γιατί έχει ξεφύγει. Και έχει ξεφύγει η κατάσταση γιατί αυξάνεται η εγκληματικότητα. Γιατί στα εξαμήνια δεν μπορεί να υπάρχει αγρότης που θα αφήσει απ' έξω ένα εργαλείο που θα κλαπεί. Διατηρούν την εγκληματικότητα για να τρέχουν τον ναζισμό. Και από εκεί και πέρα να έχουν μια αντίσταση. Ο κύριος Πρόεδρος είπε τη μαγική λέξη. Ύφεση. Η ύφεση είναι αυτή η οποία λειτουργεί ως εργαλείο για να οδηγηθούμε στη νέα τάξη πραγμάτων και στο εργαζόμενο του 250. Τη δημιουργούν την ύφεση. Η πολιτική τους είναι να υπάρξει ύφεση. Να μην υπάρχει ρευστότητα. Με αυτό το εργαλείο και με το τέταρτο και το πέμπτο λιμόνιο που θα φέρω σε λίγο καιρό να ψηφιστεί, ελπίζω ότι θα υποτάξουν τους Έλληνες. Θα υπάρχουν μέτρα που θα προσπαθήσουν να πάρουν, όπως είπατε για την Κυριακή, τα μαγαζιά κλπ. Τα οποία θα οδηγήσουν ουσιαστικά η μικρομεσαία επιχείρηση στο λουκέτο. Εμείς προτείνουμε συγκεκριμένη πολιτική. Άμεσο διακανονισμό όλων των υποχρεώσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είτε είναι προς ασφαλιστικά ταμεία, είτε είναι προς τράπεζες, είτε είναι προς το δημόσιο, με δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού. Δηλαδή, ο κάθε μικρομεσαίος επαγγελματίας θα έχει από έναν ειδικό λογαριασμό. Ο ειδικός λογαριασμός θα παγώσει το σύνολο των οφειλών του, όπου και αν βρίσκονται αυτές. Για να λάβουμε το ποσό της οφειλής, θα γίνουν 100, 200, 300 δόσεις. Με το που κάνει την ρύθμιση, παίρνει άμεσα ασφαλιστική ενότητα, φορολογική ενότητα και μία υπηρεσία. Γιατί το λέω αυτό. Διότι μία επιχείρηση που πάρει το κέντρο δεν μπορεί να δώσει το κράτος τίποτα. Το κράτος λοιπόν δεν έχει πράξει ποτέ τίποτα από μία κλειστή επιχείρηση. Μία επιχείρηση όμως, η οποία θα πάρει φορολογική ενότητα, ασφαλιστική ενότητα και μία υπηρεσία και θα πάρει μια ανάσα να πληρώσει υποχρεώσεις σε 100, 200, 300 δόσεις και θα πει βεβαίως τον υποχρεώσεων οι οποίε είναι αποτέλεσμα τη τοποθεσία, είτε που έκανε τρόικα προ το κράτο, το κράτο του εμπόρου, θα μπορέσει να ξεκινήσει η αγορά. Και κίνητρα, όχι για να επιδοτήσουμε την ανεργία, ένα από του 300.000 άνεργοι, σημαίνει έκρηξη, όπω είπατε κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν σημαίνει ότι είναι πολύ. Αλλά η έκρηξη έπρεπε να γίνει από την καλή πλευρά, για να διώξουμε αυτού, όχι για να εκραγούμε μεταξύ μα. Εκεί θα οδηγήσει η ανεργία. Έτσι. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να είναι και η λύση. Η επιχείρηση λοιπόν που θα ανοίξει και θα πλάνει το λουκέτο για τη ρύθμιση του εσωτερικού λογαριασμού θα αρχίσει και να βοηθήσει στο κράτος, αντιμετωπίζοντας το πλήθος, αλλά και παράλληλα θα πρέπει να πάρει κίνητρα για να προσλάβει εργαζόμενους. Εργαζόμενους όμως πληρωμένους αξιοπρεπώς. Δεν είναι δυνατόν να ζήσει ένας εργαζόμενος με 300 ευρώ. Ακόμα κάποιοι μπορούμε ακόμα και τρώμε από το λίπος μας. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όλοι θα φτάσουμε στη θέση που έχει φτάσει ο επιχειρηματής που έχει κλείσει ή ο άνεργος που έχει δύο παιδιά και είναι σε απόγνωση. Δεν θα γλιτώσει κανείς μας. Απλώς κάποιοι θα φτάσουμε πιο αργά σε αυτή την κατάσταση. Εάν αντισταθούμε όμως όλοι, μπορούμε να νικήσουμε. Η Ελλάδα έχει τεράστιες ευκαιρίες. Ο σκοπός σου είναι να πάρουμε τη δημόσια περιουσία όπως τη δίνουμε με τον ΟΠΑ. Στα κέρδη ενός έτους γίνεται ο ΠΑΣ. Προσέξτε. Το επόμενο βήμα θα είναι ο ρεκτός πλούτος. Ο στόχος τους είναι τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο. Αυτό είναι η μοίρα των λαών που βρήκανε ο ρεκτό πλούτο. Το είδαμε στην Αργεντινή, το είδαμε στον Ισημερινό, το είδαμε σε όλες τις χώρες που βρέθηκε πετρέλαιο. Γιατί μαζί με το μαύρο μισό υπάρχει και το μαύρο σύννεφο. Εκείνοι που θέλουν να αρπάξουν ο ρεκτό πλούτο. Τους λέμε λοιπόν ότι εμείς δεν πιστεύουμε στην εκτέλεση του πλούτου. Όχι όμως για να την πάρουν οι Γερμανοί ή οι Ρουσολαβητές
και να την εκμεταλλευτούν προκειμένου να πάρουν την Ελλάδα μετά από κατάσταση των εσωτερικών εταιριών. Θέλουμε συνεργασία με χώρες οι οποίες έχουν και τη δύναμη της αποκλειτικής ισχύως. Χώρες που θα προστατεύσουν τις πετρελοπηγές και το φυσικό αέριο με τα πολεμικά τους πλοία στο Αιγαίο, νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο Πέλαγος. Και αυτό είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες αυτές δεν βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπερδυνάμεις που ήταν πάντοτε σύμμαχοί μας. Είναι η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και εκείνοι οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να δώσουν την πολιτική ισχύ στη χώρα. Το πλάνο εξόδου της χώρας από την κρίση είναι πολύ απλό. Είναι αυτό που ξέρουμε όλες οι οικογένειές μας. Όταν αρχίσει να κινείται το χρήμα, όταν θα παίζουν οι προλογικοί συντελεστές, θα έρθει και τουρισμός, θα έρθει και ανάπτυξη, όταν αναπτύξεις τη δυνατότητα της πρωτογενούς παραγωγής και της εξαγωγής των προϊόντων σου, το κάνετε εδώ. Εγώ χάρηκα που άκουσα ότι το ψυγείο φορτηγό για να φύγει να πάει στις σκανδιναβικές χώρες με προϊόντα περίπου κτλ. Φέρνει με 6.500 ευρώ. Όταν από τη Μακεδονία για να πάει στην Ρωσία πάει 5.000 ευρώ. Το απλό φορτηγό είναι το ψυγείο. Εδώ λοιπόν είμαστε για να μπορέσουμε να χαράξουμε τις πολιτικές. Εμείς τις έχουμε περιγράψει. Για να ξέρετε τι έγινε, αν μπείτε μέσα στο site μας, αλλά και με τα πολιτικά στελέχη που εδώ από τον νομό θα ξεκινήσουν τις ημερίδες όπως έχουμε προγραμματίσει μέσα στο καλοκαίρι, θα δείτε ότι για κάθε τομέα της διακυβέρνησης εμείς λέμε ξεκάθαρα τι θα κάνουμε. Και αυτό που θέλουμε είναι να ακούσουμε και τη δική σας άποψη. Να το διορθώσουμε αν κατά λάθος. Αλλά πιστεύουμε ότι αυτή η πολιτική είναι η πολιτική της λογικής, μια ανώσια εθνικά ανεξάρτητου κράτους, το οποίο μπορεί να φέρει την ελπίδα και το χαμόγελο. Δεν είναι όλα μαύρα. Θέλουν να μας κάνουν να τα πιστεύουν όλα αυτά. Πρέπει να σταματήσουν να πηδάνε άνθρωποι από τα μπαλκόνια. 4.000 Έλληνες πηδάνε από τα μπαλκόνια. Και αυτή μπορεί αύριο μεθαύριο να είναι συγγενείς μας, να είναι τα παιδιά μας. Θα σταματήσει εδώ. Και κρατάτε από όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και για να ξέρετε να είστε δίπλα σας. Τον εμπορικό κόσμο και τον εμπορικό. Ξεκινήσαμε την περιοδία σήμερα με την βουλευτή του Δεκανίσου την Μίκα την Ιατρίδου, τους πολιτευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων του νομού, τη συντονιστική μας επιτροπή, από τη Διόρυγα της Κορίνθου. Ξεκινήσαμε τη Διόρυγα της Κορίνθου γιατί θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που αφορούν και τον νομό, αλλά αφορούν και το σύνολο της χώρας. Αφορούν ακόμα και το θέμα της ασφάλειας της χώρας. Η κατάσταση που επικρατεί στη Διόρυγα της Κορίνθου είναι τραγική. Οι συνθήκες συντήρησης της Διόρυγας είναι οριακές και πρέπει άμεσα οφείλει το ελληνικό δημόσιο να πάρει μέτρα από μια επιχείρηση η οποία καταρχήν είναι κερδοφόρα για το κράτος. Δεν πληρώνουν δηλαδή οι πολίτες. Αντίθετα εισπράττει το ελληνικό δημόσιο από τη Διόρυγα της Κορίνθου. Εκδιώθηκε ο τελευταίος επιχειρηματίας, ο οποίος είχε πάρει τη διαχείριση της Διόρυγας με το ελληνικό δημόσιο, γιατί δεν συντηρούσε ως όφιλε τη Διόρυγα. Αυτά, 14 μήνες, εδώ και 14 μήνες που το ελληνικό δημόσιο επαναπόκτησε την διοίκηση της Διόρυγας, δεν έχει γίνει καμία απολύτως συντήρηση. Τα σκάφη, η γεραμή, τα εργαλεία,
που έχουν την ευθύνη της συντήρησης της διόρυγας βρίσκονται κάτω από τα όρια ασφαλείας και έχουν ξεπεράσει τα χρονικά περιθώρια για τη συντήρησή τους. Με αποτέλεσμα πλέον να αποτελούν κίνδυνο και για τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι έχουν εξαντλητωθεί πλήρως. Έχουν φτάσει σε σημείο πλέον να παραβιάζονται όλες οι εργατικές νομοθεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι οι εργαζόμενοι ναυτικοί, πλοίαρχοι, μηχανικοί και πληρώματα των πλοίων, συμπεριλαμβανομένων και των πλοηγών, να αμείβονται ως υπάλληλοι στεριάς μίας ΔΕΠΑ. Με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται καν ασφαλιστικά όσο οφείλεται να πράττουν από τον ΝΑΤΟ. Εάν η κατάσταση αυτή συνεχίσει, θα έχουμε ουσιαστικά το κλείσιμο της διόρυγας Κορίνθου, με ό,τι αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα και για τον τουρισμό αλλά και για την ασφάλεια της χώρας. Θέλω λοιπόν σε αυτό το θέμα να θίξω το θέμα της διόρυγας Κορίνθου, να ζητήσω άμεσα την κυβέρνηση και θα το κάνουμε και με το ειδημένο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά και εγώ ίδιος προσωπικά θα επικοινωνήσω με τον Υπουργό Εποδοχής Ναυτιλίας Αιγαίου και Εξωτικής Πολιτικής, τον κύριο Μουσουρούλη, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αλλά και τον Υπουργό των Οικονομικών, διότι σε λίγους μήνες μπορεί να έχουμε ένα τραγικό αποτέλεσμα για την διόρυγα, να κλείσει η διόρυγα. Πρέπει άμεσα να μαθούμε μέσα. Στη συνεχεία συναντηθήκαμε τους φορείς και τώρα θα ήθελα ιδιαίτερα το Επιμελητήριο, τον Εμπορικό Σύλλογο, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον πρόεδρο των ατόμων με αναπηρία, αλλά και όλους τους πολίτες που βρέθηκαν στο Επιμελητήριο και είχαμε έναν διάλογο, μια συζήτηση για όλα τα θέματα που αφορούν τον εμπορικό κόσμο. Είναι αλήθεια ότι και εδώ, όπως και σε όλη την Ελλάδα, η πολιτική της Τρόικας, η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης, η πολιτική της ύφεσης, η πολιτική των μουκέτων, έχει οδηγήσει τον εμπορικό κόσμο στο αδιέξοδο. Αντίθετα, η Τρόικα μέσω των υπαλλήλων της, των σημερινών κυβερνών, προωθεί πολιτικές, οι οποίες έχουν να κάνουν με ανάπτυξη υπερκαταστημάτων, είτε τροφίμων είτε λοιπόν, που θα οδηγήσουν στο κλείσιμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην εξαρτήριξη και των εργαζομένων. Να φτάσουμε δηλαδή στο στόχο που έχει περιγραφεί στα μνημόνια, δηλαδή τους εργαζόμενους των 300 ευρώ κάτω από τον μέσο μισθό των Βαλκανίων ή των περιοχών της Νοτιού Ευρώπης όπως η Πορτογαλία που έχουν 350 ευρώ το κατώτατο μισθό. Η πολιτική αυτή φαίνεται ξεκάθαρα και δεν υπάρχει καμία φυσική πολιτική. Βλέπουμε ότι ακόμα και σε έργα τα οποία ξεκίνησαν με όλες εκείνες τις προβλέψεις που θα μπορούσαν να δώσουν μια πνοή στο νομό και στο Δήμο, σταματούν. Μαθαίνω ότι το ΣΠΑΜ είναι ένα εξαιρετικό έργο το οποίο μου δει μέχρι τα 12 εκατομμύρια παραπάνω. Εκατομμύρια ευρώ για 4 εκατομμύρια και γυναίκα να κατασχεθεί από τον εργολάβο. Δεν προχωράνε τα συντηρητικά έργα τα οποία όφειλε να κάνει το καζίνο. Η Μαρίνα, το Λουμακείο. Έχουμε το θέμα του λιμανιού της Κορίνθου. Έργα υποδομής τα οποία έχουν εκτεθεί, έχουν βελτιωθεί και τα οποία πλέον έχουν σταματήσει. Θα συνεχίσουμε την περιοδία στον νομό. Θα συναντηθούμε με τους αγρότες. Θεωρώ ότι η Κόρυνθος αποτελεί ένα παράδειγμα για όλη την Ελλάδα για προϊόντα προέλευσης όπως η σουλτανίνα, όπως τα κρασιά το αγιοργύτικο, τα κρασιά της Νεμαίας, τα βερίκοκα, πρωτογενής παραγωγή η οποία αποτελεί και τη λύση, την πρώτη λύση για την κρίση και μετά την αποπομπή της Τρόικας που θα πρέπει να δοθεί βάση. Θα συναντηθούμε με τους συνεταιρισμούς, τους συνεταιρισμούς αγρότες. Ενημερώνομαι για προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει το τελευταίο καιρό και με θέματα που έχουν να κάνουν παρόμοια στην εγκληματικότητα. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες αποτελούν γκέτο, όπως τα Εξαμήλια, όπου οι αγρότες δεν τολμούν να αφήσουν ούτε καν τον εξοπλισμό τους έξω από τα κτήματά τους και δεν μπορούν να καλλιεργήσουν.
βλέπουμε η κυβέρνηση επειδή να βοηθάει τον νομό της Κορύφου, να τον υποβαθμίζει, μετατρέποντάς το, ας πούμε, σε ένα ανοιχτό πατανάμιο, σε ένα κέντρο κράτησης, το οποίο το μόνο που κάνει, και φοβάμαι ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι ακριβώς αυτό, είναι να αφήνουν να πηθούν σε αυτόν τον δημοκρατικό νομό φαινόμενα νεοναζισμού και ακραία στοιχεία που εκμεταλλεύονται την απουσία της πολιτείας, την περιφρόνηση της πολιτείας, γιατί ακριβώς θέλουν να μιλήσουν τον κακό απέναντι στον καλό εντός εισαγωγικών που είναι η λειτουργία της Τρόικας. Θα επισκεφτούμε και το Κιάτο και το Λουτράκι βεβαίως, να ενημερωθούμε και για το θέμα του ξυλοκάστρου, γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και δασικές περιοχές παραχωρούνται προς τα υπέρα. Η Αλεξάνδρεια Γιάννης, όπως ξέρετε, έχουμε προχωρήσει σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με τους βουλευτές που έχουν αναλάβει την ευθύνη του νομού, την Νίκα Δημητρίδου, αλλά και τον Τέρας που έχει καταθέσει η ερώτηση για το θέμα του καζίνου. Και μέχρι ο λαός της Κορύφου να εκλέξει τον βουλευτή των Εξάρτητων Ελλήνων από τους επεκτούς πολιτευτές μας που σήμερα συμμετέχουν μαζί μας σε αυτή την περιοδία, θα είμαστε παρόντες και εγώ προσωπικά εδώ σε αυτό το νομό που μπορεί να είναι πολύ κοντά στην Αθήνα, αλλά είναι πολύ πιο εγκατελειμμένος ακόμα και από αρχής της παραγωγής. Είμαι στη διάθεση σας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ πέρα, που είστε εδώ και από τα ηλεκτρονικά μέσα, τα έντυπα μέσα και από τα blog. Θα απαντήσω σε όλους, θα μην είναι... Πείτε μόνο το όνομα και το μέσο, αν είναι... Δημήτρης Προβής, Άξιον και Πρωινή. Κύριε Πρόεδρε, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μετά ειδικά το ταξίδι του στην Κίνα, μας δηλώνει περίπου ότι πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι γιατί δήθεν έρχεται επιτέλους η ανάπτυξη. Εσείς τη βλέπετε να έρχεται η ανάπτυξη νωρίς, όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε και μία έκφραση στα αγγλικά. Ναι. Είπε ότι όλοι οι φίλοι είναι περήφανοι το success story της πολιτικής του κ. Σαμαρά. Το success story που έχει οδηγήσει 4.000 Έλληνες στην αυτοκτονία, το success story που έχει οδηγήσει 1.700.000 ανέργους στην απόγνωση, το success story που έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις στο Λουκέτο, το success story το οποίο βιώνει μόνο ο κ. Σόιμπλε και οι τραπεζίτες όταν βλέπουν μια κυβέρνηση δικοματική να εκτελεί τις εντολές τους για την παράδοση της χώρας μέχρι των εισπρακτικών εταιριών στους δανειστές. Το success story το οποίο προσπαθούν να δημιουργήσουν παραδείγματος τη δημόσια και τη ιδιωτική περιουσία μέσω αγγλικού δικαίου. Αυτό δεν είναι success story, αυτό είναι τραγωδία. Και αυτή η τραγωδία θα συνεχιστεί όσο συνεχίζουμε στην Ελλάδα να μην αντιστεκόμαστε απέναντι σε αυτή την ξένη κατοχή που παραβιάζει το σύνταγμα που έχει καταργήσει τη Βουλή των Ελλήνων. Η πολιτική αυτή δεν είναι μια πολιτική που μπορεί να βγάλει την Ελλάδα στον δρόμο της ανάπτυξης. Είναι η πολιτική που οδηγεί ακριβώς σε αυτό που περιέγραψα, στην ύφεση, στην εσωτερική υποτίμηση, στην ανεργία και ουσιαστικά στο ξεπούλημα της χώρας μέχρι να παραδοθεί ο ρυθμός του πλούτους. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα είναι αντίστοιχα με τα αποτελέσματα που προέβλεψε ο κ. Στουρνάς του 2010. Θα σας θυμίσω, το 2010 στο Media Channel, ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών στο ΙΟΒΕ έλεγε στους Έλληνες να ακολουθήσουν το πρώτο μνημόνιο και το 2012 ήταν τις αγορές. Το ίδιο ακριβώς είπε ο κ. Σαμαράς. Θα σας θυμίσω ότι ο ίδιος πρωθυπουργός είναι αυτός που τον Ιούνιο πριν από τις εκλογές εκβίασε τον ελληνικό λαό λέγοντάς του ότι αν δεν ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου, τον Ιούλιο δεν θα ήθελε να πληρώσουν στους εξετάσεις. Γιατί δεν θα ήταν η δόση. Η δόση δεν ήρθε τον Ιούλιο και πληρωθήκαν στις εξετάσεις. Το ίδιο και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Δεν ήταν και Χριστούγεννα. Γιατί οι μισθοί και οι συντάξεις πληρωνόταν από τους πόρους που πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και όχι από τα χρήματα ή τις εγγυήσεις που δίνουν οι ξένοι δανειστές. Η πολιτική που ακολουθείται είναι η πολιτική του εκπροβισμού, της ύφεσης και της στόχης. Εμείς λέμε στόπ σε αυτή την πολιτική. Στόπ στην πολιτική που οδηγεί στην λεγόμενη παγκοσμιοποίηση. Στη νέα Ευρώπη, που δεν είναι η Ευρώπη που υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να πούμε.
στην Ευρώπη της γερμανικής επικυριαρχίας και της κατάργησης του έθνους κράτους. Και χαίρομαι για την ερώτησή σας, γιατί αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε από εδώ και πέρα. Έρχονται εκλογές, ευρωεκλογές, αλλά και εθνικές εκλογές. Ποια είναι η διαφορά μας? Εμείς πιστεύουμε στην Ευρώπη των εθνών κρατών, στη διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας, στην ανάπτυξη πρωτογενούς παραγωγής, στην αξιοπρέπεια του εργαζόμενου, του συνταξιούχου και στην δυνατότητα ύπαρξης της ιδιωτικής επιχείρησης. Εκείνοι προτείνουν την ομοσπονδιοποιημένη Ευρώπη, με κατάρξη της εθνικής κυριαρχίας, με το νέο μοντέλο που προβλέπει ο Σόιμπλε και η Μέρκελ, με γερμανική επικυριαρχία και έχοντας καταφέρει αυτό που δεν κατάφερε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την επικυριαρχία της Ευρώπης από τους Γερμανούς δυνάστες. Σε αυτό λέμε όχι και έχουμε καταθέσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο ζητάω από τα στελέχη μας και εδώ στην πόλη του αλλά και σε όλη την Ελλάδα να το κοινωνήσουν στους πολίτες και να πούμε ότι υπάρχει ασφάλεια και υπάρχει ελπίδα. Κύριε Πρόεδρε, γεια σας πάλι. Λάκης Καριζάκης από την ηλεκτρονική εφημερίδα της Κορδίας και της Πολεπονήσου στο εδώνα.gr. Θα μου επιτρέψω να μείνω σε δύο ερωτήσεις που αφορούν την περιφέρεια. Η πρώτη είναι ότι εκτός από τις εθνικές εκλογές που είπατε και τις ευρωεκλογές, έρχονται και περιφερειακές εκλογές και δημοτικές εκλογές. Ποια είναι η απόφαση, αν υπάρχει απόφαση του κόμματός σας, εάν θα στηρίξετε, θα συνεργαστείτε ή θα βγάλετε ή θα κατεβάσετε δικούς σας υποψήφιους σε αυτές τις εκλογές. Και δεύτερον, για να μου απαντήσετε μαζί, ο κύριος Τακούλης, ο πρώτος αρετός περιφερειάρχης, βάζει συνεχώς το θέμα να πάρει αρμοδιότητες και εξουσίες η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό της. Γιατί έτσι πιστεύει ότι θα έρθει καλύτερα η ανάταση στην Ελλάδα. Τι πιστεύετε εσείς? Τεχνία, εγώ διαβάζω πολύ τα ηλεκτρονικά μας. Είστε καλά. Και θα σας ρωτώ τι σημαίνει Μεγάλη Αλέξανδρος, όταν δεν διαβάζω τώρα. Λοιπόν, θα σας πω. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε για τις εκλογικές εκλογές μία άποψη, την οποία έχουμε εκφράσει και στο συνέδριό μας και είναι στις ιδεολογικές αρχές. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να σέρνεται πίσω από κόμματα. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν έτοιμοι άνθρωποι, αξιόλογοι άνθρωποι, σε όλους τους πολιτικούς χώρους, σε όλη την Ελλάδα, να αποδεσμεύονται από την πολιτική ταυτότητα και το χρήσμα και να μπορούν να κυβερνήσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση την περιοχή τους καλύτερα από οποιοδήποτε κομματικό εγκάθρωπο. Θα αποφασίσουμε λοιπόν να στηρίξουμε τους καλύτερους, χωρίς πολιτικά κριτήρια, με κριτήρια καθαρά τοπικά και με πρώτα απ' όλα την άποψη της τοπικής κοινωνίας. Δεν θα επιβάλλουμε στους ανεξάρτητους Έλληνες συγχωρέστε να ψηφίσουν τον ένα με τον άλλο Δήμο, τον ένα με τον άλλο Περιφερειακό. Θα εκφράζουμε την άποψή μας και θα στηρίξουμε τους καλύτερους. Πιστεύω ότι το ίδιο θα γίνει σε όλη την Ελλάδα. Όσοι από τους υποψηφίους στις επόμενες εκλογές ευρωεκλογικές αποφασίσουν να φορέσουν την βαριά ταμπέλα ενός κόμματος, τα κόμματα όπως βλέπετε πλέον δεν έχουν τα ποσοστά που είναι στο παρελθόν να επιβάλλουν την επικοινωνία, θα οδηγηθούν στην καταστροφή την πολιτική στο κοτάδι. Βεβαίως και θα είμαστε πάνω στους θα έχουμε υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, εκεί που θα υπάρχουν συνενέσεις τοπικές κοινωνίες και υποψηφίους δημάρχους ή υποψηφίους περιφερειάρχες, τους οποίους θα τους στηρίξουμε όπως θα στηρίξουν και άλλους που δεν ανοίξουν δικό μας πολιτικό χώρο. Βεβαίως, το θέμα της πολιτικής ευρύτερα του μνημονίου ή όχι θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να στηρίξουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες έναν δήμαρχο ο οποίος φιλοξενεί τον κύριο Φούχτερ αναγνωρίζοντας τον ρόλο του ως επικυρίαρχο στην ελληνική κοινωνία κατά παράδοση του συντάγματος και της ελληνικής αξιοπρέπειας και συζητούν μέσα του business για τα σκουπίδια της πόλης του. Το λέω αυτό διότι αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Με λίγο θα σας πω, σε Δήμο τη Μακεδονία προχθές, έμαθα ότι ο κύριος Φούχτερ με τους επαγγελματίες της διαχείρισης σκουπιδιών της Γερμανίας που η Τρόικα του βάλει στην Ελλάδα, έκανε πάρτι στο σπίτι του καλώντας 15 δημάρχους για να το δείξω. Αν είναι αλήθεια, δεν το δείξω το όνομά του. Αυτά όμως που συμβαίνουν είναι ότι ουσιαστικά ο δημάρχος κάτω από μία που κρίνει κατευθείαν ο κύριος Φούχτερ αγνώντας το ελληνικό δημόσιο, προκειμένου να ελεγχθούν και οι δημοτικές εκλογές. Σε αυτούς θα είμαστε απόλυτα πιθανοί. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της εντοπίας διοίκησης. Το θέμα δεν είναι θέμα αρμοδιότητα. Διότι αυτή τη στιγμή έχουν δώσει με τον Καλλικράτη που είναι ο πρακτικός της
μνημονίου, ο διοικητικό θα γίνω στο μνημονίου. Δίνοντα αρμοδιότητε στο δικαίωμα τη διοίκηση, έχουν αφαιρέσει τα κονδύλια. Τι να κάνει κανεί αρμοδιότητε, δεν έχει λεφτά. Αρμοδιότητε χωρί εισπράξει και χωρί χρήματα δεν υπάρχουν. Έχουμε φαινόμενα για ταχυτά, για του βιολογικού καθαρισμού, σε περιοχέ όλη τη Ελλάδο, όπου πλέον οι Δήμοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στι βασικέ του υποχρεώσει. Έχουμε Δήμου, οι οποίοι θεωρούνται μεγάλη και κρούση και δεν έχουν να πληρώσουν του μισθού των υπαλλήλων του. Άρα, οποιαδήποτε λύση για να δει τοπική αυτοδιοίκηση με αρμοδιότητα θα πρέπει να συνδέεται με του χώρου εκείνου που μπορούν να λειτουργήσουν. Και βασικά με το ΕΣΠΑ. Ενώ το ΕΣΠΑ προγραμματίζεται να δοθεί σε εκείνου οι οποίοι έχουν ουσιαστικά συνάψει τα επιχειρηματικά συμφέροντα με την Τρόικα, πρόγραμμα ΙΝΙ παραδείγματο χάρη, θα έπρεπε να δοθούν κονδύλια του ΕΣΠΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση για πραγματικά έργα. Γιατί έχουμε δει και αρκετά μαϊμού έργα και αρκετέ μαϊμού μελέτε επί πάρα πολλά χρόνια από εδώ και εδώ. Κύριε Πρόεδρε, είμαι ο Βαγγέλης ο Κόκκινος της εφημερίδας Φωνή της Κορυφής. Βλέπουμε τώρα τα τελευταία χρόνια την υποβάθμιση σε πολλούς τομείς του δημόσιου βίου. Εγώ, σαν πρώην απόστολος αξιωματικός, βλέπω το παράγοντα ένοπλες δυνάμεις. Βλέπω ότι τον έχουν υποβαθμίσει πάρα πολύ. Εμείς εδώ, σαν Κορύνθι, είχαμε το κέντρο εκπαίδευσης του Ιωσιδέκτρου Κορύνθου, του έκτος σύνταγμα πεζικού. Και ενώ περιμέναμε ότι ο προηγούμενος υπουργός εθνικής άμυνας, ο ντόπιος υπουργός, θα μπορούσε να περισσώσει το σύνταγμα του έκτου, είδαμε ξαφνικά να μετατρέπεται σε κέντρο κράτησης λάθρων μεταναστών. Ο πολλής κόσμος δεν ξέρει τι σημαίνει να έχουμε 1.200, δηλαδή μια δύναμη ενός συντάγματος, μέσα στην πόρτα μας. Λάθρομετανάστες, Ισλαμιστές, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να βρεθούν πάνωποι και εμείς έρνεοι σε αστυνομία που μας κυνηγάει για ένα τουφέκι κυνηγετικό. Θα ήθελα τη γνώμη σας για αυτά τα κέντρα κράτησης και για το θέμα της λαθρομετανάστευσης. Τι μπορεί να γίνει με αυτό το θέμα του Δουβλίνου 2 και με την Σέγγεν και αν υπάρχει περιθώριο κάποια μετατροπής. Θα αρχίσω το πρώτο, την πρώτη αναφορά σας. Σε ένοπλες δυνάμεις τον επιτρέπεται οι Τροϊκανοί να έχουν γνώση των κωδικών του Υπουργείου Άμυνας στον θεωρώ εθνική προδοσία. Το να επιβάλλουν οι Τροϊκανοί την κατάργηση του πρώτου και του δεύτερου σώματος στρατού. Το να απογορεύουν στο πολεμικό ναυτικό, στην πολεμική αεροπορία της Φωτοξηράς. Να αποκτήσει τα δαναυτικά, τα πυρομαχικά, ή εκείνα τα μέσα, τα οποία υποστηρίζουν την εξαρτησία και την εθνική κυριαρχία της χώρας, είναι ένα έγκλημα, το οποίο περιγράφεται στο στρατιωτικό κώδικα. Δεν θα μιλήσω όμως παραπάνω, γιατί θεωρώ ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας δεν πρέπει να αποτελούν ένα αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Στο θέμα των λαθρών μεταναστών. Είμαι από εκείνους τους υπουργούς, εκείνους τους πολιτικούς, που σαν υπουργός το αντιμετώπισα. Έχοντας την ευθύνη στο Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής το 2007 στο Ανατολικό Αιγαίο. Όταν κλείσαμε τα στρατόπεδα λαθρομεταναστών στη Σάμο, στη Μυθυλίνη και στην ΚΟ και όταν αντιμετωπίσαμε το θέμα της παράνομης λαθρομετανάστευσης, της εισόδου της παράνομης, εφαρμόζοντας το διεθνές δίκαιο, σταμάτησε η ζωή. Δηλαδή, σταμάτησε να μπαίνουν λαθρομετανάστες από τη μεριά του Ανατολικού Αιγαίου. Δυστυχώς, η πολιτική που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση δεν είναι μια πολιτική ανοχή των λαθρομεταναστών. Οι λαθρομετανάστες αποτελούν εργαλείο ασκήσεως της πολιτικής σημερινής κυβέρνησης. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εάν διαβάσετε με προσοχή το πώς περιγράφονται οι ειδικές οικονομικές ζώνες, οι περίφημες ΕΟΣ, οι οποίες γίνονται ιδιαίτερες στην Παρανατόρια, προβλέπεται στις ΕΟΣ ότι θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κρατούμενοι λαθρομετανάστες ως εργαζόμενοι σε ειδικές οικονομικές ζώνες. Δηλαδή, να μετατρέψουν τους λαθρομετανάστες, τους οποίους τώρα κρατούμε στην Κόλυφο, παραδείγματος χάρη, σε αυριανούς εργαζόμενους, οι οποίοι θα βρουν 100 ή 200 ευρώ. Σε περιοχές κοινωνικά ευαίσθητο όπως η Θράκη, η Μακεδονία ή η Ήπειρος.
Η πολιτική λοιπόν της κυβέρνησης δεν είναι να αποφύγει την είσοδο των Ρώμων μεταναστών, αλλά επιτρέψτε μου μία λαϊκή έκφραση του Σύμου, να τους κρατήσει καβάτζα για τους Γερμανούς βιομηχάνους που θέλουν να οδηγήσουν τη Τράχη σε προσωποποίηση. Αυτά δεν είναι σενάρια τα οποία εμείς, αν θέλετε, τα εξηγούμε πολιτικά. Περιγράφονται σαφώς στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που υπάρχει στην σημερινή κυβέρνηση. Βεβαίως και είναι έγκλημα. Όπως και είναι έγκλημα αυτή τη στιγμή η πολιτική την οποία ακολουθούν για ειδικές περιπτώσεις. Εγώ θεωρώ και το καταγγέλλω σήμερα από τις ανοιξίες ότι είναι αδύνατον να μην υπάρχει επίσημη αντίδραση όταν στις 30 Μαΐου, λίγες μέρες πριν δηλαδή, απήχθη από το κέντρο της Αθήνας, Αθηνοδός Όλωνος, Κούρδος, αγωνιστής, ο οποίος είχε καταθέσει αίτηση ασύλου από αυτοκίνητο που φέρεται να έχει συμβατικές πινακίδες και να μην έχει στην ασφάλεια και να βρίσκεται εχθές στα γραφεία της Τρομοκρατικής Υπηρεσίας του Κωνσταντινούπολη. Τι συμβαίνει, με ποιους συνεργάζονται, τι περιλαμβάνουν οι μυστικές συμφωνίες που υπέγραψε ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου και ακολουθεί αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαμαράς. Πώς αφήνουνε αυτούς τους παράγοντες τον νεοϊσλαμισμό όπως είναι το τουρκικό κράτος και ο Ερντογκάν ο ίδιος να συνεργάζονται με την ελληνική κυβέρνηση υπό την ανοχή της Τρόικας και για ποιο λόγο δεν εφαρμόζουν στα πλαίσια της φιλίας τους με την απέναντι πλευρά τη συνθήκη επαναπροώθησης των μεταναστών που έχουμε συνυπογράψει. Ας μείνουμε με αυτά τα ερωτηματικά και νομίζω ότι είναι σαφές. Θα κάνετε ερώτηση για το κέντρο της Κόρινθου. Δεν νομίζω ότι άκουσα κάτι. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες πολιτικά τις ερωτήσεις δεν κάνουν. Μέχρι τώρα ο κάθε βουλευτής έλεγε για να σε ικανοποιήσω θα τραβήσω και μία ερώτηση. Δεν είναι αρκούν οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι ρουσφέτη παλαιοκομματικό, το οποίο το κάνουμε, βαράμε μια πιστολιά στον αέρα για να μην γίνει απολύτως τίποτα. Προτείνεται μας συγκεκριμένη τροπολογία ή αν θέλετε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όπως κάνουν οι δεδομένες και βεβαίως περιλαμβάνουν και την κόρετο, για να το καταργήσουν. Μέχρι τώρα τι κάναμε. Ο κάθε βουλευτής που πει πολιτευόμενος που ερχόταν εδώ, για να ικανοποιήσει τον κόσμο, έλεγε θα κάνω και μια ερώτηση. Κάνανε ερωτήσεις, απαντούσαν οι υπηρεσίες ή ο υπουργός, ασκόπος και ήμασταν ικανοποιημένοι όλοι. Και ο πολιτευτής και ο ερωτών πολίτης. Δεν αρκούν και αν ξέρετε, δεν φτάνουν μόνο σε ερωτήσεις. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται πρωτοβουλίες πολιτικές. Και εμείς λέμε κατάργηση των κέντρων λαθρομεταναστών σε όλη την Ελλάδα. Δεν μπορεί να δημιουργούμε πυρήνες τέτοιους, οι οποίοι αύριο θα χρησιμοποιηθούν εναντίον της χώρας μας. Και θα δείξουν, αν θέλετε, και τις εθνικές μας υποθέσεις. Όπως αυτό που σας περιέγραψα τη ΣΕΟΣ. Όχι βεβαίως στα πλαίσια που το περιγράφουν εκείνοι που εξυπηρετούν την κυβέρνηση, δηλαδή οι νεοναζιστές της Χρυσής Αυγής. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός απέναντι στον μετανάστη, εφαρμογή των διεθνών συνθήκων που υπάρχουν και από εκεί και πέρα προστασία του εθνικού ζωτικού χώρου. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Συγγνώμη, κύριε Μαγιονάδο, προηγείτε. Θήμιος Τσαρκός από Talk Channel και η Κόρυφος DR. Αν καταλάβαμε κάτι με τα μνημόνια, ήταν τουλάχιστον ότι όλα είναι δεμένα μεταξύ τους όσον αφορά ευρωπαϊκή πολιτική, γερμανική πολιτική, ελληνική πολιτική και ότι όλα έχουν το ένα αντίκτυπο στο άλλο. Έτσι, βλέποντας τις εξελίξεις στην Τουρκία αυτή τη στιγμή, πώς επηρεάζεται η Ελλάδα από αυτές, μία από την άμαση βλέπουμε το Ερντογάν και αν αυτή η ιστορική συγκυρία, ένας πανίσχυρος ηγέτης αυτή τη στιγμή στην Τουρκία που έφερε την Τουρκία στον ευρωπαϊκό κόσμο, δοκιμάζεται, μήπως ήρθε ο καιρός να κηρύξουμε την ΑΟΣ. Χαίρομαι που σε διάρκεια. Διότι για να ξέρετε δεν δικαιωνόμαστε στις θέσεις που έχουμε πάρει από την αρχή της συγκρίσεώς μας σχετικά με την διεθνή πολιτική. Γιατί το λέω αυτό. Αυτή τη στιγμή στην Τουρκία βλέπουμε τη σύγκρουση ανάμεσα στη Σαρία και στο Ρακί. Τι εννοώ. Εννοώ ότι η κυβέρνηση Ερντογκάν είναι μια νεοϊσλαμική κυβέρνηση, η οποία ουσιαστικά θέλει να μετατρέψει την Τουρκία σε ένα ισλαμικό κράτος. Η αναφορά του ότι στην πλατεία Ταξίμ θα γίνει τζαμί, η αναφορά του σε όλα τα κακά φταίει το αλκοόλ,
είναι αναφορές τέτοιες που δείχνουν την κατεύθυνση που προσπαθεί να οδηγήσει στην Τουρκία ο κ. Ερντογάν, ο συνομιλητής και φίλος του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος τον έστειλε στο Κατάρ να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό κ. Σαμαρά. Διότι ο κ. Σαμαράς στο Κατάρ, όπως γνωστόν, ανά τις περιοδίες στον κόσμο, δεν έφερε καμία επένδυση στην Ελλάδα. Το μόνο που κατάφερε στο Κατάρ όταν την επισκέφθηκε την τελευταία φορά είναι να συναντηθεί κατηδίαν και χωρίς την παρουσία διπλωματών μαζί με τον κύριο Σαμαρά. Τι είπαν? Η Τουρκία λοιπόν αυτή τη στιγμή οδηγείται με πολιτική απόφαση προς τον νέο Ισλαμισμό. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι οι αντιδράσεις που υπάρχουν είναι αντιδράσεις όχι μόνο από το στρατιωτικό καθεστώς με τις υποθέσεις έναντι αλλά και με εξαγωγή του προβλήματος προς την Ελλάδα. Είχαμε προχθές δύο πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού έξω από την Τζιάρη. Έξω από την Τζιάρη. Περάσανε όλο το Αιγαίο και κατευθυνόντουσαν βόρεια και δυτικά της Τζιάρης, δηλαδή στο Σούνιο. Χωρίς βέβαια να τηρούν κανένα κανονισμό, διεθνών κανονισμό ασφαλής διελεύθερης και το καθεξής. Θα δούμε κι άλλα. Φοβούμαι πολύ ότι θα δούμε κι άλλα. Ποια είναι η πολιτική? Η πολιτική θα είναι πρώτα απ' όλα η πολιτική την οποία πρέπει να προασπίσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Και βεβαίως ο καθορισμός της ειδικής οικονομικής της ΑΟΣ πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει άμεσα. Πρέπει να γίνει άμεσα η κήρυξη της ΑΟΣ με νόμο που θα δει στη Βουλή και χωρίς κρίζες ζώνες. Δεν υπάρχουν κρίζες ζώνες στην ΑΟΣ. Υπάρχει η ΑΟΣ η οποία περιλαμβάνει και το Σύνταγμα της Στρογγύλης. Θα πρέπει άμεσα να δοθούν συμβόλαια συνεκμετάλλευσης του πετρελαίου και του φυσικού αερίου με χώρες οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν και αποτρεπτική αμυντική ισχύ. Και για να είμαι σαφής, η Ευρώπη δεν έχει αμυντική ισχύ. Εάν ίσχυε αυτό που έλεγε ο κ. Σαμαράς, δηλαδή η Ευρωπαϊκή ΑΟΣ, θα σας ερωτούσα για ποιο λόγο λοιπόν όταν προχθές βγήκαν οι φρεγάτες οι τουρκικές στη Τζιά δεν φυσικώθηκαν ο στόλος, ο γαλλικός ή ο γερμανικός να αποτρέψει τα πλοία τα τουρκικά? Γιατί όταν παραβιάζεται ο εθνικός εναέριος χώρος πάνω από το Αλαθονήσι, την Ικαρία, τα νησιά της Δωδεκανήσου, δεν σηκώνονται στην ευρωπαϊκή αυτή αμυντική πολιτική την κοινή, όπως περιγράφει ο κ. Σαμαράς, τα γερμανικά, τα ιταλικά και τα γαλλικά αεροσκάφη να αναχαιτίζουν τα τουρκικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο? Απλώς γιατί δεν υπάρχει ευρωπαϊκός εναέριος χώρος. Γιατί η Ελλάδα είναι στην εσχατιά της Ευρώπης, μας χρησιμοποιούν μόνο προκειμένου να απομυζήσουν οι τραπεζίτες τους τα χρήματα και να μας κάνουν ουσιαστικά υποτακτικούς. Και όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που θα έπρεπε να έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε κανένα. Άρα η λύση είναι συνεργασία για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου και ιδιαίτερα στην ΑΟΣ, με δυνάμεις οι οποίες μπορούν να παρέμουν και αμυντική κάλυψη. Και αυτές είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λένε. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει άμεσα και αυτό μας διδάσκει και η ιστορία της Κύπρου και του Τάσου Παπαδόπουλου. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν ξεκινήσαν τα τουρκικά πλοία να πάνε προς την περιοχή της Κύπρου, βρέθηκε ο ρωσικός στόλος, ο έκτος αμερικανικός στόλος και γαλλικά πλοία τα οποία προασπίσαν ουσιαστικά και αποτρέψαν την Τουρκία να πλησιάσει. Αυτή είναι ουσιαστικά η πολιτική την οποία προτείνουμε, δημόσια, ανοιχτά και χωρίς να κάνουμε συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Κύριε Μανιατάκο, να προηγηθεί η γυναίκα που έπρεπε να γίνει ο συνάδελφος και να ακολουθήσει ο κύριος Μανιατάκος από το ΑΠΕ. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στην πόλη μας και να ευχηθώ καλή τύχη στο κόμμα σας. Ονομάζομαι Αριστερά Κοντρίδη και προσωπώ την καρφωτική τηλεόραση Πελοποννήσου Σούπερ. Το πρώτο ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω στη βόλτα σας σήμερα εδώ στην πόλη μας, θα την χαρακτηρίζετε σαν την άλλη Ελλάδα ή εδώ είναι καλύτερη ή χειρότερη? Καταρχήν είμαστε εκείνοι. Κάποιοι εδώ μας κάνουν κόμμα. Για να ξέρετε, εμείς θα παραμείνουμε εκεί. Όχι πως είναι κακό το κόμμα, αλλά το κόμμα θυμίζει κάτι το παλιό. Θυμίζει φράξεις, θυμίζει διάφορες διαπλοκές πολιτικές ή άλλες υπόγειες. Για να ξέρετε, εμείς είμαστε ένα κίνημα πολιτών, το οποίο έχει δημιουργηθεί από Έλληνες και Ελληνίδες από όλη την Ελλάδα, από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους του χθες, που συμφωνούμε
στις αρχές μας, στη δική μας διακήρυξη και στο πρόγραμμά μας. Έτσι λοιπόν εμείς περπατάμε ελευθέρως. Είμαστε από εκείνους που καταφέραμε σε ένα χρόνο αυτό της υπάρξεώς μας να μπορούμε να περπατάμε στις πόλεις χωρίς συνοδεία της αστυνομίας. Και χωρίς τις εκτελεκάτιες ομπρέλες που φέρνουν οι αστυνομικοί όταν συναντάνε επισήμους και τους περιφέρους της πόλης. Λόγια γιαούρτια. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε ομπρέλες. Κοιτάμε τον χρόνο στα μάτια, κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια, ακόμα και αυτούς που δεν σηκώνουν μαζί μας. Και αυτό θα επιδιώξουμε να συνεχίσουν να κάνουμε. Δεν σας κρύβω ότι όταν πήγα στη Διόλεγα στεναχωρήθηκα. Στεναχωρήθηκα γιατί είδα τα μέλη που μεγάλωσα, δηλαδή, να είναι σαν βομβαρδισμένα. Είδα δηλαδή τα οζερή εκεί απέναντι από την βυθιζόμενη γέφυρα να είναι κλειστά, που κάποτε σφίζαν από ζωή. Είδα το καρνάγιο που έχει στην Διόλεγα, που είχε πάντα εργαζόμενους που συντηρούσαν τα πλοία της Διόλεγας, τους γερανούς, ακόμα και ξένα πλοία και ήταν περήφανοι για το καλύτερο μηχανολογείο που υπήρχε σε όλο το Σαλονικό, με τις φρέζες, με τα μηχανήματα, τα καινούργια ταχυτήρια, να είναι κλειστά. Και να είναι μέσα ένας μόνο το τεχνίτης. Είδα τους φίλους μου, τους καπετάνιους που ήξερα τις πλοηγίδες, να βλέπουν τα σκάφη τους αρκετές μεγάλες περιουσίες του ελληνικού λαού και του ελληνικού δημοσίου να είναι δεμένα και φοβάμαι για πάντα εάν συνεχίσουν να μην τα συντηρούν. Εγκαταλείμαι τον μοναδικό γερανό που άνοιγε κάθε Τρίτη που έκλεινε ο ισθυμός, τον ισθυμό για να περνάνε μεγάλα βαπόρια. Θυμάμαι βαπόρια που αγγίζανε μέχρι επάνω, μέχρι τη γέφυρα φτάνανε, να έχουν να βγουν 4 χρόνια από τη θάλασσα. Ο γερανός έχει να βγει 4 χρόνια για να κάνει δίδυση 14 μήνες. 9 χρόνια. 9. Και έχει να κάνει δίδυση 14 μήνες. Και δεν σκέφτομαι ότι αυτή η πρώτη εικόνα μας στεναχώρησε πάρα πολύ. Και θα κάνω τα πάντα για να δούμε πάλι αυτή την μεγάλη στρατηγική σημασία περιοχή για την πατρίδα μας, την Διόλεγα. Της Κορίνθου να ξαναδουλέψει, να ξαναδώ ανθρώπους που θα εργάζονται εκεί και θα φέρουν χρήματα στον ελληνικό λαό. Που θα κάνουν τους καπετάνιους να τους χαιρετάνε με τις κόνες τους να φεύγοντας, να σφυρίζουν με χαρά, περνώντας είτε προς τον Κορινθιακό είτε προς τον Σαρονικό και να δείχνουμε την Διόλεγα της Κορίνθου όπως τη δείχναμε στις διαφημίσεις του ΕΟΤ πριν από λίγα χρόνια. Όταν περπάτησα στην πόλη της Κορίνθου, χάρηκα που είδα πολλά νέα παιδιά. Βέβαια, η πολιτευτής και η συντονιστή με μία από τα εκεί. Ήταν ένα καλό μέρος του πεζοδρόμου, όπου δεν υπήρχε ζωή, πράγματι υπήρχαν γεμάτες καφετέρειες, αλλά βέβαια από ανέργους. Αλλά από ανέργους. Προχωρώντας παρακάτω όμως, είδα ότι πολλά κλειστά μαγαζιά. Πάρα πολλά κλειστά μαγαζιά. Είδα κλειστά μαγαζιά και ιδιαίτερα στα είδη διατροφής. Που αυτό σημαίνει ότι η επίθεση των γερμανών σούπερ μάρκετ έχει πετύχει και εδώ. Όπως και σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Είδα τα καταστήματα διατροφής κλειστά σχεδόν όλα. Και βεβαίως, όπου και να πας στην Ελλάδα, δεν βλέπεις χαμόγελα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί ο σκοπός τους είναι να τα κλείσουν. Και εκεί πρέπει να τα σταθούμε. Η Κόρινθος οφείλει να γίνει πάλι ένα κέντρο εισόδου στην Πελοπόννησο. Ένα σημείο το οποίο θα εξυπηρετεί και τον τουρισμό και θα είναι ένας τουρισμός διέλευσης που μπορεί να γίνει άνετα και με επαφή με την απέναντι. Με την Ιταία, με το Γαλαξίδι. Με ένα χαρά που να γίνει. Είναι κέντρο το οποίο πολλοί δεν ξέρουν ότι η Κόρινθος έχει αεροδρόμιο. Μόνο και μόνο για να έχει αεροδρόμιο στην γενική αεροπορία. Με σχολές εκπαίδευσης. Εγώ θυμάμαι ότι την πρώτη μου πτήση που έκανα όταν ήμουν χειριστής στην Κορίνθο, την έκανα το αεροδρόμιο της Κορίνθου. Το πρώτο σόλο. Αεροδρόμιο της Κορίνθου. Πήγα απέναντι, στη Λίμνη. Στην Κουλιαρμένη, στο Λουτράκι. Έχει πολλές δυνατότητες η Κόρινθος και όπως και όλες οι πόλεις της Ελλάδος, πιστεύω την επόμενη μέρα που η Ελλάδα θα απελευθερωθεί και θα φύγει αυτή η ξένη κατοχή και η σκοτεινιά του δόγματος του ΣΟΚ και της εσωτερικής Τρόικας,
θα ξαναπαπτύσει και το χαμόγελο και θα αποτελέσει ένα μοχλό ανάπτυξης. Κύριε Πρόεδρε, ενώ τα πράγματα δεν πάνε καλά, ο κόσμος συνεχίζει να είναι αγανακτισμένος. Εμείς βλέπουμε ότι το κίνημά μας έχει πτωτική πορεία. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται στο ότι επικοινωνείται με τον κύριο Μπουρούτη πάρα πολύ συχνά και βλέπει την πτωτική πορεία από τα γκάλωπ τα οποία βγάζει η Νέα Δημοκρατία. Εάν δείτε. Αυτό το πρέπει να το διορθώσετε λιγάκι. Να δείτε τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι οποίες είναι εγκεκριμένες από την Ελληνική Ομοσπονδία Εταιρεών Δημοσκοπήσεων, που θα δείτε ότι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν μια σταθερή πορεία, δεν έχουν πολύ ανάγκη πορεία, έχουν μια σταθερή πορεία από τις εκλογές μέχρι σήμερα. Και τέλος, υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ? Και αυτό είναι μια ερώτηση, κύριε Μουρούτη. Θα σας πω λοιπόν ότι εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα. Το οποίο πρόγραμμά μας έχουμε καθέσει τον ελληνικό λαό. Και στο πρόγραμμα αυτό θα κάνουμε τα πάντα προκειμένου να διώξουμε τους κατακτητές και τους υπαλλήλους τους από την Ελλάδα, κάνοντας συνεργασίες με όλο τον ελληνικό λαό. Ο ΣΥΡΙΖΑ μακάρι να βγει κοντά μας και στο πρόγραμμα του να διώξουμε την Τρόικα και να αποκτήσουμε μια εθνική οικονομική πολιτική να μας ακολουθήσει. Έχουμε διαφορές μαζί τους. Πολλές στα εθνικά θέματα που για μας είναι κόκκινες γραμμές. Το θέμα της Τράκης, το θέμα της Μακεδονίας, το θέμα των ελληνικών σχέσεων. Είναι κόκκινες γραμμές, οι οποίες εμείς δεν θα ξεφύγουν. Ούτε θα μπορέσει να μας πείσει να τις κατεβάσει. Μακάρι να υπάρχουν δυνάμεις στον τόπο πολιτικές. Εγώ πιστεύω ότι ο χάρτης θα είναι πολύ διαφορετικός μετά τις εκλογές, που θα μπορούν να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη δυνάμεων που δεν τα πέραν από τις ζήμες με σακούλες μάζους να τους κρατάνε, δυνάμεων που πιστεύουν στην εθνική κυριαρχία της χώρας, στην εθνική ανεξαρτησία της χώρας, που όλοι μαζί θα βρεθούμε σε μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας που θα φέρει πάλι την ελπίδα και το χαμόγελο στα παιδιά μας. Ο κύριος Μανιατάκος από το Αθηναϊκό Φρακτορείο, το ρίξαμε λίγο, είναι πίσω. Δεν πειράζει. Θέλω να σας πω το εξής. Προχθές ήταν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης στην Πελοπόννησο, που πήγε στην Καλαμάτα λοιπόν, και είπε το Σάββατο το πρωί ότι τα στοιχεία για την εγκληματικότητα σε όλους τους νομούς του Πελοποννήσου παρουσιάζουν φιαλτική εικόνα. Ανέφερε μάλιστα ότι η άνοδος της εγκληματικότητας, από σωστά, είναι αξιοσημείωτα. Και χθες, προς επιβεβαίωση αυτών που είπε ο Υπουργός, είχαμε σε ένα χωριό έξω από την Πύλο να ληστεύουν έναν 90χρονο στο χωράφι για 340 ευρώ. Θέλω ένα σχόλιο λοιπόν γι' αυτό. Να συμπληρώσω λίγο τον συνάδελφο. Προχθές βγάλανε και ανακοίνωση οι αστυνομικές διευθύνσεις των 6 νομών, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ εκπέμπουν σε όσο ότι δεν μπορεί το στρατόπεδο συγκέντρωσης να έχει απορροφήσει όλη την αστυνομική δύναμη της Πελοποννήσου και έτσι να μένουν αφύλακτες όλες οι γειτονιές. Απάντηση. Επειδή διαβάζω και ΑΠΕ. Πολύ συχνά. Χαίρομαι γιατί έχετε κοινές απόψεις με τους εργαζόμενους. Αυτό είναι δεδομένο. Βεβαίως. Η απάντηση που έδωσε ο κύριος Δέντης ήταν σε ερώτηση του κυρίου Ταφούλη για τα εξαμήλια. Έθεσε δηλαδή το θέμα των εξαμηλίων και την εγκληματικότητα που υπάρχει στην συγκεκριμένη περιοχή ο κύριος Στατούρης και απάντησε ο κύριος Δένδιας ότι είναι γενικότερη το θέμα της εγκληματικότητας στην πράξη. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί είναι αυξημένη η εγκληματικότητα και γιατί δεν αφήνουν να κάνει τη δουλειά της η αστυνομία? Γιατί πρώτα απ' όλα πολλές δυνάμεις αστυνομίας παράνομα και σε αντίθεση με τον κανονισμό της λειτουργίας της αστυνομίας έχουν δεσμευτεί στη φύλαξη των στρατοπέδων κρατήσεων και των μεταναστών. Βέβαια, αντί να απελευθερώσουν δυνάμεις από αλλού και να τις φέρουν στην Πελοπόννησο, ίσως αυτό γίνεται ένας κερας τρόπος για να πιστεί η τοπική κοινωνία σε λίγες μέρες. Σημειώστε το αυτό. Να βάλουμε εταιρεία security που θα προσλάβει ρουσφέτια πολιτευτών στην περιοχή της Κορίνθου για να απελευθερώσουμε δυνάμεις που θα αποτρέπουν τις κλοπές στα εξαμήλια. Μια πολιτική λοιπόν που χρησιμοποιεί την εγκληματικότητα, την στέρηση δυνάμεων για να δημιουργηθεί ανάγκη, για να γίνουν με συνεχεία συμβάσεις και business. Η απάντηση είναι η εξής. Υπάρχει μεγάλο θέμα στην Πελοπόννησο, όπως και σε όλη την Ελλάδα, διότι η αστυνομία έχει πολλές φορές επομιστεί έργο το οποίο δεν είναι αστυνομικό έργο. Πρέπει λοιπόν να περιοριστεί το έργο της αστυνομίας σε καθαρά αστυνομικό έργο. Δεύτερον, θα πρέπει άμεσα να είναι εμφανείς οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας
σε περιοχές που είναι αυξημένη εγκληματικότητα. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε και να κάνουμε καθάριση στην Ομόνοια για να δει μια φωτογραφία που θα με τον κύριο Δένδια και να πούνε καθαρίσαμε την Ομόνοια όταν στους διπλανούς δρόμους γίνονται κλίματα. Τρίτον, υπάρχει σοβαρό θέμα σε σχέση με τους λαθρομετανάστες οι οποίοι έρχονται στην Πελοπόννησο γιατί θεωρούν ότι είναι ένα σημείο από το οποίο θα μπορούν να φύγουν προς την υπόλοιπη Ευρώπη, μέσω της Πάτρας. Εδώ έχουμε δηλαδή ένα φαινόμενο διέλευσης λαθρομεταναστών που έρχονται από όλη την Ελλάδα με σκοπό να περάσουν από την Κόρινθο και να καταλήξουν στην Πάτρα ώστε που θα βγουν στα καράβια. Για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, δεν θα πρέπει να αφήνουν ανοιχτές πόρτες στη χρήση λαθρομεταναστών ως εργαζόμενους στις ειδικές οικονομικές ζώνες. Αυτό πρέπει να τελειώσει τώρα. Μόνο έτσι θα αρχίσει να αποτρέπεται η είσοδος λαθρομεταναστών στη χώρα. Τώρα, όσον αφορά την Πύλο, θα σας πω ότι η άποψη των εξέδρων Ελλήνων είναι ότι πρέπει να δημιουργηθούν αστυνομικοί σταθμοί όπως παλαιότερα σε κάθε χωριό. Δεν μπορεί να μην υπάρχει παρουσία της αστυνομίας παρά μόνο σε μεγάλες πόλεις. Δεν μπορεί να υπάρχει πρόσβαση του αστυνομικού σε περιοχή που μένουν κάτοικοι μεγαλύτερη της μισής ώρας με το περιπολικό. Η κατάργηση των αστυνομικών τμήματων, των τμήματων ασφαλείας στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος έχει αποδυναμώσει την αστυνομική παρουσία. Και βεβαίως πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους αστυνομικούς να βλέπουν ότι αυτό που συλλαμβάνουν δεν θα τον ξαναβρίσκουν μπροστά τους σε δύο μέρες ή τρεις μέρες, έχοντας πάρει μια δικαστική απόφαση με την νομοθεσία που προστατεύει ουσιαστικά τον εγκληματία και οτιδήποτε. Και άλλες και άλλες ερώτησεις. Ναι, θέλω να σου πω και ακόμα πράγματα. Σχετικά με την Τουρκία, έχουμε κινητοποιήσεις σχεδόν κάθε βράδυ. Χθες είχαμε και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη διαδηλώσεις. Είδαμε όμως και ένα αυστραλιανό κανάλι να λέει ότι σε ανταπόκριση από την Τουρκία, να λέει ότι αυτό το πράγμα που γίνεται εκεί έχει στόχο την Ελλάδα και αναφέρει διάφορα πράγματα. Θέλω λοιπόν την άποψή σας για το πόσο επιτρέπουμε από τις διαδηλώσεις αυτές της Τουρκίας, από το στρατιωτικό καθεστώς. Στη χθεσινή μας ανακοίνωση δελτίου τύπου των Ξένων Ελλήνων, αν θα είδατε, είχαμε συμπεριλάβει μια φωτογραφία από την πόρτα του προξενείου, του ελληνικού προξενείου. Δεν ήταν τυχαία η φωτογραφία. Ήταν μια φωτογραφία που είχε πάνω συνθήματα που εγγράφησαν στην πόρτα του προξενείου. Οι παλιότεροι θυμούνται ότι όταν η Τουρκία ήθελε να εξάγει προβλήματα, άρχισε να χτυπάει τις μειονότητες ή όταν ήθελε να αντιμετωπίσει εσωτερικά προβλήματα. Η ιστορία, όπως αυτή της κυρίας Ρεπούση, της βουλευτού που στηρίζει την κυβέρνηση Σαμαρά. Κύριε Πρόεδρε, με μια κορυφαϊκή ερώτηση. Παρατηρήσαμε με την εμπειρία που έχουμε και γνωρίζοντας πολύ καλά όλοι, ότι είχατε μια πολύ καλή αποδοχή από τους Κορίνθιους και ακούσαμε παρεγγυμένους στην αρχή και από απλούς πολίτες, αλλά και από θεσμικούς. Και μια που ξεκινάτε σήμερα την περιοδία την Κόρινθο, να έρχεται επιστροφή στην πόλη αυτή ως πρωθυπουργός, αλλά να είμαστε κι εμείς ζωντανοί. Πείτε μου αυτοί οι άνθρωποι, ανοίξτε την καρδιά σας λίγο. Τι φοβούνται και σε τι ελπίζουν. Εγώ αυτό που εύχομαι είναι να είμαστε όλοι Έλληνες ζωντανοί και με χαμόγελο. Τα παιδιά μας να έχουν πάλι το χαμόγελο. Και οι καρέκλες έρχονται πολύ μετά. Θέλω να σας πω ότι δεν σας κρύβω ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες γεννηθήκαμε από αυτή την αγωνία. Την αγωνία των Ελλήνων απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις που θέλουν να καθυποτάξουν και το χαμόγελο και την ελπίδα αλλά και την ελευθερία. Βλέπουμε δυστυχώς κάθε μέρα που περνά τα πράγματα είναι ακόμα πιο χειρότερα. Και θέλω ένα μήνυμα να στείλω πολύ από την Κόρινθο, γιατί είναι μια πόλη που αντιμετώπισε κατά τη θέση. Όταν σε όλη την Ελλάδα είχαμε κατακτητές εδώ από την Κόρινθο που ξεκινούσαν οι δυνάμεις αντίστασης. Μπορούμε να τους διώξουμε. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την Τρόικα. Μπορούμε οι Έλληνες να πάρουμε την πατρίδα μας στα χέρια μας. Είναι πολύ εύκολο. Αρκεί να το θελήσουμε όλοι μαζί. Δεν γίνεται αυτό όμως όταν κάποιοι περιμένουν η αντίσταση να γίνεται πληκτρολόγιο. Δεν χρειάζεται να οδηγηθούμε ούτε σε βία ούτε σε αίμα. Πρέπει να απομονώσουμε αυτούς που πάνε την
Ελλάδα και το άνθρωπο να το κυλήσει πάλι, όπως κάνανε με τον εμφύλιο πόλεμο. Πρέπει να ενωθούν οι Έλληνες και να τριλήξουμε στη θάλασσα. Και μπορούμε να το κάνουμε όταν το αποφασίσουμε. Αρκεί να μην είναι αργά. Να μην είναι αργά ο ξεσηκωμός. Ευχαριστώ πολύ. Όταν είχε ξαναέρθει στην Ελλάδα, βλέπουμε τις εξεταστικές επιτροπές που μας θυμίζουν κάτι από Benny Hill. Γελάμε, αλλά είναι να κλαίμε με τα χάλια μας ότι δεν βλέπουμε καμία εξέλιξη να υπάρχει και να τιμωρείται κανένας. Είδαμε μάλιστα και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου, να καταθέτει γραπτός τις δικές του εξηγήσεις για αυτά τα χάλια που βλέπουμε με την υπόθεση της Λίσας Λαγκάρτ. Τελικά, θεωρείτε ότι θα τιμωρηθεί κάποιος ή θεωρείτε ότι απλά χρησιμοποιήθηκε σε μία περίοδο που υπήρχε τεταμένο κλίμα για να ηρεμήσουν οι Έλληνες και να κάθονται να βλέπουν ανθρωποφαγία? 1998 είμαι βουλευτής 5 ετών, γύρω στα 30. Μου φέρνουν την υπόθεση του Άκη Τσοχατζόπουλου και των υποβρυχίων που γεύναμε. Μαζί με την υπόθεση του Μιένα. Ξεκινάω τον βουλευτικό έλεγχο. Καταθέτω ερωτήσεις επ' ερωτήσεις στη Βουλή. Κοινοποιώσει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάρου. Διατάσσεται προκαταρκτική έρευνα. Έχω κατονομάσει αυτόν που δίνει την προμήθεια του Τσοχατζόπουλου. Έχω καταθέσει του λογαριασμού που πληρώνουν του αμμίζε τη offshore του Τσοχατζόπουλου. Έχω παραθέσει τις τιμές των υποβρυχίων που έπαιρνε τότε η Κορέα και η Τουρκία του ίδιου τύπου υποβρυχίου. Έχω ταξιδέψει μέχρι την Αγγλία και έχω βρει στοιχεία για τα τόρμη 1. Γίνεται προκαταρκτική, βγαίνουν όλοι αθώοι και γελάγαν όλοι με την υπόθεση του Τσοχατζόπουλου που τον κατηγορούσα άδικα εγώ και το κόμμα μου τότε. Που τον κατηγορούσα άδικα για το θέμα των υποβρυχίων, λέγοντας σενάρια επιστημονικής φαντασίας για το Storm 1, για τις μίζες που δινόντουσαν μέσα από εξωχώριες εταιρείες. Και όμως και τότε ήταν Εξεταστική Επιτροπή. Το ίδιο συνέβη πολλές φορές στη μεταπολίτευση και με τη Siemens. Το ίδιο συνέβη με τα CDS, με τον Αντρίκο Παπανδρέου και την οικογένεια του Παπανδρέου και τους φίλους επιχειρηματίες του τόρου πρωθυπουργού, που είναι και φίλοι του σημερινού πρωθυπουργού, γιατί κάποιοι ποντάνε στην πτώχευση της Ελλάδος. Η αλήθεια είναι ότι οι εξεταστικές επιτροπές δεν έχουν άμεσα αποτελέσματα. Αλλά και καμιά φορά λειτουργήσουν κάποιοι διπιέτρο στην Ελλάδα. Ή κάποια φορά αλλάξουν οι ισορροπίες των συμμαθητών που καλύπτει ο ένας τον άλλο. Η αλήθεια, ξέρετε, καμιά φορά έχει δύσκολο δρόμο. Αλλά είναι και ο μόνος δρόμος ο οποίος οδηγεί στο φως. Υπάρχει δυνατότητα, έστω και τεροχρονισμένα, να τιμωρηθεί κάποιος? Εάν δεν τιμωρηθούν κάποιος, από τη δικαιοσύνη, υπάρχει και η λαϊκή δικαιοσύνη. Έχουμε άλλες δύο ερωτήσεις και τελειώνουμε, έτσι. Βλέπουμε Πορτογαλία, Ισπανία, ο κόσμος στους δρόμους. Ο κόσμος αγωνίζεται για ελευθεριά. Γι' αυτό μιλάμε, για ελευθεριά. Ακριβώς. Εδώ όμως δεν βλέπουμε τον κόσμο να βγαίνει, να διεκδικήσει ειρηνικά για αυτά που του λείπουν. Όταν για το μεροκάματο των 300 ευρώ. Δεν το βλέπουμε. Όταν ξεκίνησε ο κόσμος στην Ελλάδα να διαμαρτύρεται αμέσως μετά με την Ισπανία τους αγανακτισμένους, βρέθηκαν 3 νεκροί στη Μαρφή και μία έγκυος γυναίκα με το έμβριό της. Όταν βγήκαμε οι ανεξάρτητοι Έλληνες να διαδηλώσουμε και πολλοί εξ ημών που βγήκαμε δεν είχαν και την εμπειρία να συγκρουστούν με τις δυνάμεις των ΜΑΤ, είδαμε μέσα από τη δημιουργία των ΜΑΤ στους τύπους του Ολυμπίου Διός να βγαίνουν οι αναρχικοί προστατευόμενα τους αστυνομικούς και να πετάνε στη πέτρα τους αστυνομικούς και συνεχεία να δίνουν σε μένα και στο ΒΟΥΙΚ χημικά. Η προβοκάτσια που κάνει το σύστημα και η εφαρμογή του δόματος του ΣΟΚ είναι κάτι που δεν το έχουν συνηθίσει. Όμως οι Έλληνες έχουν απελευθερωθεί και από τους Τούρκους και από τους Ένετους και από τους Γερμανούς. Μια φορά παίρνουμε ευρώς λίγο πιο αργά. Μην αδικούμε όμως πολίτες. Υπάρχει φόβο. Υπάρχει τρόμος, υπάρχει θλίψη, υπάρχει μαυρίλα. Πρέπει να αναδείξουμε όλοι μαζί την ελπίδα. Εσείς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εμείς, οι πολιτικοί,
αλλά και όλοι οι πολίτες. Να πιέσουν το υπερανόμενο και να του πούμε ότι δεν χρειάζεται να πηδήξει το βαγόνι. Μπορούν να του διώξουν και να ξαναφέρουν το χαμόγελο. Και να το καταφέρουν. Κατσουράκι από ένα απλό πολιτιακό. Ποιο? Κάτσο μπλοκ σπότ. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα γύρισα από την Τουρκία, από την Κωνσταντινούπολη. Πολλοί φίλοι και οι Τουρκοί που λέγανε ότι ο Ερντογάν θα έχει την τύχη του Μέντερες. Μέντερες, δεν το λέγανε αυτό, που τον τρεμάσανε. Γιατί μου λέει εξόφλησε το χρέος. Την προηγούμενη εβδομάδα εξόφλησε το χρέος της Τουρκίας. Δεν το ξέρω. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα λέει εξόφλησε στους καθροστά επίπεδα Τουρκία. Αλλά μην χαίρεσαι, μου λέει, γιατί θα έχει την τύχη του Μέντερες. Πες κάτι. Η Τουρκία είναι μια χώρα που δημιουργήθηκε έχοντας σφαγιάσει τους πληθυσμούς της κατακτημένης Μικράς Ασίας, τους Αρμένιους, τους Λαζούς, τους Άραβες Αλεξανδρέτας, τους Έλληνες του Πόντου, τους Κούρδους και συνεχίζει να σφαγιάζει τους λαούς που έχει κατακτήσει. Δεν γίνεται για πάντα να έχεις βάλει από κάτω λαούς και να τους πατάς. Επιδιώκοντας με τις εξουσίες της. Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω. Εδώ υπάρχει μια σύγκριση στρατιωτικών, κοσμικό κράτος, με τον Ερντογάν. Και λέμε ότι ο Μέντερες αυτό έκανε το λάθος, θα είχε την ίδια τύχη. Για τον Οζάν, βγάλαμε... Εμάς όμως τι μας συμφέρει. Το ξετάψανε. Εμάς τι μας συμφέρει όμως. Εμάς μας συμφέρει να είμαστε συμπαγείς εμείς, να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία μας ανήκουν, να χρησιμοποιούμε την δική μας ανεξαρτησία για να έχουμε συμμάχους εκείνους που πράγματι είναι δίπλα μας. Και να σας πω και κάτι άλλο, και εκείνους που έχουμε κοινά συμφέροντα. Το σταμάτημα.